Καλησπέρα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Λοιπόν, ζωντανά και σήμερα πάμε να σας ενημερώσουμε για το τι έχουμε ετοιμάσει για σας και για όσα συμβαίνουν στην πόλη και στη χώρα μας. Καλησπέρα και στον Γιώργο Ρωμελιώτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργηδες, σε σένα που δεν σταματάει το τηλέφωνο σήμερα, στις Γεωργίες και σε όλους όσους γιορτάζετε. Το βράδυ τι θα γίνει? Θα δούμε. Έχουμε ακόμα μέλλον. Πού να προλάβεις να οργανώσεις για το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με όλα όσα συμβαίνουν. Έχουμε σήμερα 5-6-7 θέματα ετοιμάσει. Ναι. Και να δούμε τι απ' όλα, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται με όλα όσα έχουμε για σας. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα, μια συνέντευξη. Μια συνέντευξη που πήρα πριν από λίγες μέρες με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Ένα πρόσωπο που τον ξέρετε, τον έχετε αγαπήσει από τότε, από την εποχή των Αμάν και της Θεσσαλονίκης. Το τρίο λοιπόν τότε και στη Θεσσαλονίκη, που μέσα από τον Αντένα έγιναν πολύ πιο γνωστοί και αγαπητοί σε όλους εσάς τους τηλεθεατές. Κάποια στιγμή χωρίσανε. Χάλασε και έχει κάνει άλλο τρίο τώρα με τον Μπουλά και τον Ζουγανέλη. Εκείνος. Θα λέει κιόλας, ο, ναι. ο Καλυβάτσης με τον Ζουγανέλη και τον Μπουλά. Ο Κανάκης. Ο Κανάκης παραμένει με τη γνωστή παρεούλα που είναι και στον Αντένα. Ο Σωτήρης λοιπόν Καλυβάτσης μαζί με το σχήμα Γιάννη Ζουγανέλη, Μπουλά, Πάπα Κωνσταντίνου. Το Θηβαίο. Και τον Μπραβό και το Θηβαίο ξεκινούν σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα που το χειμώνα εδώ στην Αθήνα έσκησε. Πραγματικά είχε πάρα πολύ γέλιο. Θέλεις να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές. Έχει πλάνα. Εδώ είναι που κάνει τη Μαντόνα ο Καλυβάτσης στο πρόγραμμα αυτό που σας λέμε, το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλοι όσοι μας ακούτε δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα, μην το χάσετε. Σήμερα ξεκινάει η Πέμπτη. Θέλω ένα πάρα πολύ μικρό βίντεο, ελάχιστη γεύση του προγράμματος, που είναι όλοι αυτοί μαζί. Πάμε λοιπόν 2 λεπτά να τα ακούσουμε αυτό και αμέσως μετά να περάσουμε στη συνέντευξη του Σωτήρη Καλυβάτση, που θα σας πω για ποια θέματα μας μιλάει. Πού να καταλάβουν τώρα οι τηλεθεατές, αν δεν το έχουν δει αυτό το πρόγραμμα. Έχει πάρα πολύ γέλιο, γιατί όλοι συμμετέχουν με όλους όσους από εσάς τους θεατές είσαστε από κάτω. Ειδικά ο Γιάννης Ζουγανέλης κάνει απίστευτο γέλιο. Όχι, συμμετέχει. Όποιος είναι από κάτω την έβαψε. Όπως είναι από κάτω την έβαψε, ναι. Σας πλησιάζουν, σας βάζουν να αυτοσχεδιάσετε, να φτιάξετε τραγούδια μόνοι σας. Γίνεται φοβερό γέλιο με Καλυβάτση και με Ζουγανέλη. Λοιπόν, πάμε όμως σήμερα λοιπόν Θεσσαλονίκη, ξεκινούν. Και να δούμε λίγο τη συνέντευξη. Σου μίλησα για όλα. Για Λάκη Λαζόπουλο, για τηλεοπτική μίλησε επικαιρότητα. Μίλησε γενικά για τη σάτυρα και αναφέρθηκε βεβαίως και στο Λάκη Λαζόπουλο, τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Μίλησε, δυσκολεύτηκε πολύ όταν ήρθε η στιγμή να μιλήσει για τον Αντώνη Κανάκη. Άλλαξε η έκφρασή του. Εντάξει, ο Καλυβάτσης. Σχέση ζωής ήταν. Ναι. Προφανώς, ήταν μια σχέση ζωής. Δεν είναι παιδί που μιλάει άσχημα και δεν νομίζω ότι θέλει να εκθέτει καταστάσεις, αλλά γι' αυτό και σπάνια βγαίνει και στην τηλεόραση να μιλήσει. Όμως, με πολύ κέφι ανοίχτηκε και για πολλά άλλα θέματα που τον αφορούν. Πάμε λοιπόν και για την εμπειρία με το Μέγκα, τι του άφησε αυτό, αν το θεωρεί μια αποτυχία, μια επιτυχία, την εκπομπή με τον Σάκη Μπουλά που κόπηκε τελικά από το Μέγκα. Κάνει και την αυτοκριτική του εκεί. Λέει για ποιο λόγο κόπηκε, ότι δεν προσέξαμε τα κείμενα εμείς, είχαμε την ευθύνη μας. Ακριβώς. Και τα πλάνα του από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Κυρίες και κύριοι, έχω κοντά μου απόψε την Άννα Δρούζα για μια μοναδική συνέντευξη. Άννα,
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Πόσο καιρό ήθελες να μου πάρεις τη συνέντευξη αυτή? Έχω χάσει χρόνια τώρα τον ύπνο μου. Μπορώ, δεν μπορώ, μπορώ, δεν μπορώ. Να που τα κατάφερα, να που μπόρεσα. Ονειρευόσουν να κάτσει στον καναπέ απέναντί μου. Στον καναπέ και γι' αυτό προτίμησα μια καρέκλα. Για να σωθώ, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και λέμε. Μου λέγες πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είμαι? Θα συμπληρώσω καρτέλα. 40, ξέρω εγώ. 40 χρονών. Είμαι γεννημένος το 1969. Θέλω να είσαι original. Original. Μπράβο. Που σημαίνει ότι αυθεντικός. Δεν θα μου παίξεις ρόλο σήμερα. Όχι, όχι, διότι να ξυντηθώ. Πόσο συχνά παίζεις ρόλο στη ζωή σου? Έχεις δηλαδή γύρω το πετσί του ρόλου σου, δηλαδή? Ναι, έτσι, υποδίδομαι τον εαυτό μου. Υποδίδεις τον εαυτό σου? Μονίμως, μάλλον. Επίσης, μου χρειάζεται πολλές φορές, πρέπει να το ομολογήσω, γιατί δεν ξέρω ποιον από τους χαρακτήρες να υιοθετήσω για να ζήσω. Είσαι πολύπλευρος. Είμαι πολυχασμένη προσωπικότητα. Αχα. Mm. Ναι. Δηλαδή, καλά, εντάξει, θα πάμε αργότερα στο αν έχεις ανακαλύψει. Ποιος είμαι? Ποιος είσαι? Όχι, ακόμα είμαι μικρός. Για λέγε, γιατί κατέβηκες στην Αθήνα, λοιπόν. Πότε αποφάσισες, μάλλον, να κατέβεις στην Αθήνα και γιατί? Και πώς? Ποιος σου έκανε την πρόταση να κατέβεις στην Αθήνα? Δεν μου έκανε κανένας την πρόταση. Αλλά? Το συναποφάσισα με τον εαυτό μου. Βαρέθηκες στη Θεσσαλονίκη? Βαρέθηκα. Κάναμε τον κύκλο μας με το Αμάν, τελείωσε η εκπομπή και έπρεπε να δω τι θα κάνω παραπέρα και σκέφτηκα ότι είμαι μικρός ακόμα για να αποσυρθώ σε κάποιο νησί, σε κάποιο βουνό, κάτι τέτοιο. Να ρωτευτείς μια γυναίκα, να κάνεις παιδιά. Ναι, ναι, είμαι μικρός ακόμα για κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε ήδη θα έπρεπε να κατέβω εδώ ή θα έπρεπε να κάνω άλλα πράγματα. Και πήρα το καΐκι μου, κατέβηκα. Όχι το καΐκι. Καΐκι, ναι. Έχεις ένα σκάφος, το οποίο είναι οπλοϊκό, με πανιά. Με πανιά, ναι, έτσι. Ναι. Πόσα μέτρα είναι αυτό το σκάφος? Τώρα θα μας πιάσει η φορεία, μη λέτε τέτοια. Είναι 42 πόδια. Ναι. Πόδια σκληναρίκοβας. Πόσα, είσαι από μικρό στη θάλασσα μετά, είσαι οπλοϊκά. Τρέλα σου δηλαδή, μεγάλη. Έχω, ναι, δόξα τω Θεώ, είναι ισορροπία μάλλον. Ναι, ξεφεύγεις από εκεί, επαφή με τη φύση και τα λοιπά. Και εσύ τώρα έχεις έρθει, κατέβηκες με το Ιστιτουτικό και μένεις και όχι. Έμενα μέχρι τον Νοέμβριο που μας πέρασε μετά με τις υποχρεώσεις, ήταν λίγο δύσκολο. Να μένω, βασικά να μένω στον Πειραιά και να ανεβαίνω στα Βόρεια. Οπότε νίκες ένα διαμερισματάκι. Νίκες ένα διαμερισματάκι. Και μπήκε στη ζωή αυτή της Αθήνας, τη γνωστή. Μέσα στα Τούβλα. Εντάξει, θα κάνω λίγο υπομονή. Έρχεται τώρα το καλοκαίρι. Να σου πω, περνάς καλύτερα Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Που έχεις όλους τους δικούς σου φίλους κλπ. Και εδώ έχω πολλούς φίλους. Ναι. Βέβαια, εντάξει, έχουν έρθει πολλοί φίλοι μου. Με έχουν επισκεφτεί σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και μένουν μαζί. Βρίσκομαι εδώ, βέβαια. Για να μην νιώθεις μοναξιά. Εννοείται. Αλλά εντάξει, δεν έχω τέτοια θέματα. Να. Τελικά σε είχε πάρει κάποιο τηλέφωνο και να σου πει κατέβα Σωτήρη, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε, έχουμε κάποιες προτάσεις να σου κάνουμε κτλ.? Όχι, όχι. Τίποτα, μόνο σου πήρες την απόφαση. Μάλιστα, κατέβηκα. Λες, έχουν κλείσει οι πόρτες πια, τα έχω εξαντλήσει στη Θεσσαλονίκη και όταν κάνω το έχω κάνει. Ναι, αυτά που κάναμε τα κάναμε, εν πάση περιπτώσει. Mm. Και μια αλλαγή πάντα κάνει καλό. Άλλωστε, μου αρέσει να ταξιδεύω, μου αρέσει να αλλάζω τόπους. Ναι. Και πώς βρίσκεις επαφή και μπαίνεις στο σύστημα εδώ της Αθήνας? Είχα κάποιους φίλους και ενσωματώθηκα. Δεν μπορώ να τα πω αυτά τώρα. Α, έτσι. Σας παρακαλώ. Και τόσα χρόνια άλλωστε στο χώρο από μακριά. Τώρα δηλαδή το καινούριο παρεάκι είναι εσύ, Μπουλάς και Ζουγανέλης ή όχι? Είναι όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει μια ερωτική σχέση με τον Σάκη Μπουλά. Ναι. Που μπορεί να οδηγήσει και σε γάμο. Ναι. Όπως βλέπετε, είμαστε στο καμαρίνι μας. Ναι. Εδώ το μοιράζεσαι με τον ερωτά σου. Το βλέπετε ότι υπάρχει διαχωριστική γραμμή στη μέση. Ναι, που αρχίζει του ενός και που τελειώνει του άλλου. Από εκεί είναι Σάσκης, από εδώ είναι Σωτήρης. Μάλιστα. Και όλα αυτά για να είναι ξεκάθαρη και πιο υγιή η σχέση. Μάλιστα. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ίσα-ίσα. Mm. Για να μην υπάρξουν προβλήματα, μπήκε το διαχωριστικό. Ναι. Λοιπόν, και από πώς εκεί τα ξεκίνησα. Πάτε, δηλαδή, σαν ζευγάρι? Υπέροχα. Τρέχουμε σε αργή κίνηση. Ναι. Κολυμπάμε, βγαίνουμε, τρώμε. Ποιος έχει τον πρώτο ρόλο, το πάνω χέρι στη σχέση?
Πάμε εβδομάδα-εβδομάδα το πάμε. Καταρχήν θέλω μετά... να μου πει το εξή. Μια και μιλάς για ερωτική σχέση. Εσύ θα μου λέτε τι να πω, δηλαδή, αν με βάλετε πράγμα στο στόμα μου. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου ξεκαθαρίσει κάτι που ενδιαφέρει και τον κόσμο. Τον κόσμο, ναι, σίγουρα τον κόσμο. Όλα αυτά. Δεν σε έχουμε δει δημόσια, γιατί μου πήγε τώρα σε ερωτική σχέση. Δημόσια με γυναίκα δεν σε έχουμε δει ποτέ. Προσωπική μου ζωή είναι για πάρτι, για τον κόσμο. Ο κόσμος κοιμάται, ξυπνάει και σκέφτεται εγώ αν με ποιες πήγα ή με ποιες. Σεβαστό, αλλά δεν σε έχει πετύχει και πουθενά, ρε παιδί μου. Το κάνεις... Το κάνω εν τέχνος. Εν τέχνος. Βεβαίως. Mm. Γιατί δεν υπάρχουν και φήμες ότι είσαι γκέι. Όχι, όχι. Ναι. Τέτοιες φήμες δεν υπάρχουν. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εγώ αυτά που κάνω, δεν σε καμιά ντουλάπα μπαίνω, σε αυτό σε κανένα σιρτάρι κρύβομαι. Δύσκολα με πετύχετε. Ναι. Για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, η γυναίκα τι είναι για σένα? Τι να είναι? Πώς τη βλέπεις τη γυναίκα, τι νιώθεις ρε παιδί μια τη γυναίκα, πώς είσαι μέσα σε μια σχέση? Σαν άντρας, τι έχεις να πεις για τη γυναίκα? Σε μια σχέση είμαι και λιοντάρι, τώρα τι να λέμε? Τι, λέγε. Είναι δύσκολα τα πράγματα για το κορίτσι. Γιατί? Μαστίγια, λουριά, κάτσε, σήκω, φύγε, έλα. Α, είσαι αυταρχικός τύπος. Πολύ αυστηρός. Α, έχεις το πάνω χέρι εσύ και θυμάσαι όλες τις γυναίκες της ζωής σου πριν φύγω από αυτό το κεφάλαιο? Τις θυμάμαι, βέβαια, τις θυμάμαι. Όλες. Όλες. Μάλιστα. Και θυμάσαι και ωραίες χιλόπιτες που έχεις φάει στη ζωή σου? Ή δεν έχεις φάει? Ήμουν μικρός τότε. Αλλά τι να πρωτοθυμηθώ. όλα είναι στο κόλπο είναι όλα αυτά, κανονικά. Όποιος ζει έχει και χιλόπιτες, έχει και. Έρωτες έχει και πες μου έναν τρόπο που δεν θα το ξεχάσεις, ρε παιδί μου, ήταν ωραίο μάθημα για σένα. Από αυτά που όλοι χρειαζόμαστε. Ένα πες μου έτσι, ένα περιστατικό, δεν θέλουμε. Τι να πω, ένα περιστατικό. Μία κοπέλα θυμάμαι, πολύ χαρακτηριστικά. Ναι. Τότε πρέπει να ήμουν, δεν είχα σχέση με τηλεοράσεις και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Η οποία μετά από 15 μέρες αγανάκτησε μαζί μου. Mm-hmm. Και γιατί μου είπε ότι είμαι πολύ καλός και μαλακός μαζί της. Uh-huh. Και ό,τι ζητάει αμέσως της το φέρω, θέλω νερό, μου λέει, μου φέρεις νερό. Δώσ' μου και ένα χαστούκι μια φορά, δεν σε αντέχω άλλο και έφυγε. Και έψαχνα να βρω μετά. Πρέπει να δέρνω, λέω μάλλον. Από τότε άλλαξα. Αχα. Βεβαίως. Και τι έγινε αλλάζοντας το τροπάριο? Να κλείσουν οι κάμερες, παρακαλώ. Μάλιστα. Γάμο δεν βλέπεις, έτσι, πολύ αργότερα. Δεν είσαι καν σε φάση. Είμαι μικρός ακόμα τώρα. Είμαι μικρός. Πότε δηλαδή μεγαλώνει ένας άντρας, κατά τη γνώμη σου, και πώς? 65. 65. Από την ομάδα των Αμάν, ποιος ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη, ας πούμε, πέραση, τις πιο πολλές κατακτήσεις? Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Είναι πολύ παλιά αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Τώρα μόλις σε ρώτησα γι' αυτό άλλαξε η όψη. Ναι, τώρα τι να μιλάμε. Μόλις πήγα στην ομάδα Αμάν άλλαξε η ομάδα Αμάν δεν υπάρχει έκφραση. Πια έτσι κι αλλιώς. Ναι. Είναι τα παιδιά που κάνουν το ράδιο Αρβίλα. Έχετε κρατήσει μια φιλική σχέση μεταξύ σας? Υπάρχει μια επικοινωνία ή έχει κοπεί η επικοινωνία? Είμαστε τέτοια πολύ μακριά για να έχουμε επικοινωνία εγκεφαλικά. Για αυτή την ομάδα θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω. Εγώ δεν θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο, γιατί αυτή η ομάδα ό,τι έκανε το έκανε. Δεν έχει κάποιο νόημα να λέμε. Να. Πράγματα για αυτή τη ομάδα, τι να λέμε. Η κληρονομιά αυτής της ομάδας είναι αυτό που είδε και ο κόσμος, δεν είναι κάτι άλλο. Εσύ βλέπεις το ράδιο Αρβίλα? Καμιά φορά, βέβαια. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου δηλαδή ανάμεσα σε αυτή την ομάδα? Όχι. Δεν θα μπορούσες? Όχι, δεν με βολεύει εμένα κάτι τέτοιο. Γιατί? Σαν κόνσεπτ δεν βολεύομαι. Mm. Εγώ είμαι μάλλον πιο. Κλείνω προς την ηθοποιία μάλλον πιο πολύ. Mm. Δεν έχω σπουδάσει βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ηθοποιός με πτυχίο, mm-hmm, αλλά προτιμώ να υποδίωμαι να κάνω τέτοια πράγματα. Γελάς κάποιες φορές με το χιούμορ αυτής της ομάδας? Σε κάποια πράγματα βέβαια. Το διαλύσατε γιατί πήρες και εσύ μια τέτοια πρωτοβουλία? Διαλύθηκε μια ομάδα που είχε επιτυχία, ρε παιδί μου. Ήταν τα προσωπικά σας, οι χαρακτήρες σας δηλαδή που συγκρούστηκαν? Μα είχε να κάνει με την εκπομπή. Βρεθήκαμε, κάναμε την εκπομπή τη συγκεκριμένη. Τελείωσε αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή. Είχε μείνει μετά θέλαμε άλλα πράγματα προφανώς ο καθένας, οπότε τράβηξαμε τους δρόμους μας. Δεν έγινε και τίποτα. Τι ήθελες εσύ? Πιο κοντινά ίσως στο Αμάν, πιο κοντινά σε αυτά που θέλω να κάνω, ας πούμε. Μάλιστα. Εμένα με ενδιαφέρει να γελάνε οι άνθρωποι, κατάλαβες, και να ψυχαγωγούνται από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν με απασχολεί τίποτα άλλο. Έλα, πάμε.
Πάμε, μην κάθεσαι. Πουθενά δεν πάω τώρα, κάτσε. Πουθενά δεν πας, αγόρι μου, θα χάσουμε την Ανάσταση, πάμε. Κάτσε, εγώ την τώρα βλέπω, βλέπεις, εγώ είμαι έργο εδώ, σε εξέλιξη. Τι λες ρε χάσε, θα πρέπει να ετοιμαστούμε, δες πως είμαστε, θα χάσουμε την Ανάσταση, πάμε. Λύσταξες εσύ, παπά, για 10 λεπτά με τραβολογάς, θα κάτσω να το δω ζωντανό στην τηλεόραση. Μα το ίδιο είναι από την τηλεόραση και το ίδιο είναι να ακούς live τον πάτο να λέει τον Χριστός Ανέστη, σε παρακαλώ, αγόρι μου, πάμε. Ναι, για 10 λεπτά live τον πάτερ, τώρα με, πάμε και πάμε. Όταν πας στον Πάριο και μου έρχεσαι σε 7 το πρωί, μια φορά δεν με πεις πάμε. Έτσι. Ο Πάριος, ρε αγόρι μου, τώρα είναι αλλιώς, πρέπει να το καταλάβει. Έλα, 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 πάμε. Άντε, σήκω. Είμαι εδώ πουθενά. Σήκω. Λύσαξε. Εμείς οι τρεις είμαστε ξαπλωμένες επάνω σε ένα πελώριο κρεβάτι. Δίπλα μας Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Ισπανοί, Ενωμένη Ευρώπη, κατάλαβες. Ήσουν αρχηγός μέσα σε εκείνη την ομάδα, ένιωθες ότι... Μπα, δεν νομίζω. Το τράβαγες έτσι μπροστά. Όχι, όχι. Ο καθένας είχε το ρόλο του, ο Αντώνης είχε κάποιους παραπάνω ρόλους. Να. Αυτό ήταν το έργο, αυτό που ξέρετε όλοι και να. Που δείχνουμε τόσα χρόνια. Καλά, όλοι ξέρουμε τον μπροστά, το πίσω εσείς μόνο το ξέρατε. Ή κάποιοι φίλοι, μπας πιστεύω, και συνεργάτες. Αυτό ήταν πάντως. Η φιλία δεν είχε χτιστεί πάντως μέσα. Πόσα χρόνια ήσασταν επαγγελματικά όλοι έτσι σαν ομάδα? Πόσο, δεν ήταν καμιά δεκαετία. Ήταν πολλά. Ναι. Και παρόλα αυτά φιλία δεν είχε χτιστεί δυνατή. Γιατί το λέτε αυτό? Είχε χτιστεί. Ναι, γιατί όχι. Γιατί εντάξει, καμιά φορά. Απλά τώρα σας λέω και η απόσταση και αυτά μας έχουν οδηγήσει έτσι. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί αύριο μεθαύριο να ξανασυναντηθούμε στη ζωή μας. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αγοράκι μου. Μπακά. Γιατί είσαι έτοιμος καμπόης, αγοράκι μου, ενώ έχουν περάσει απόκριες? Γιατί μ' αρέσει πολύ να είμαι έτοιμος καμπόης και μάλλον έτσι θα ντύνομαι. Του αρέσει πολύ του γιώκα μου να είναι ντυμένος καμπόης και μάλλον έτσι θα ντύνεται. Ωραία Χριστούλη μου, τι πάθαμε. Τι έγινε παπάγα, τι έπαθες και λες Χριστούλη μου? Δεν μου λες αγοράκι μου, τα κοριτσάκια σου αρέσουν? Τώρα τι ερώτηση είναι πάλι αυτή, αφού είμαι μικρό παιδάκι ακόμα. Ναι, μικρό παιδάκι είσαι, αλλά μου είσαι ντυμένος και καουμπόης. Δηλαδή τι να είμαι ντυμένος, μπαλαρίνα? Πίστεψέ με, πλέον δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Μετάνιωσες για κάτι, για τρόπο που εσύ το χειρίστηκες? Καλά, σίγουρα έχω κάνει κάποια λάθη, αλλά η ουσία είναι ότι και να ήμασταν, ας πούμε, παρέα, θα έπρεπε να κάνουμε και κάτι άλλο, ας πούμε. Γιατί σας λέω ότι αυτό το συγκεκριμένο που κάνουν τα παιδιά, μπορώ να το δω, δεν είναι, δεν αισθάνομαι δηλαδή, δεν θα μου άρεσε να σταματήσω το αμάνι για να κάνω αυτό. Το Μπελάς TV. Μάλιστα. Έγινε εκεί μια προσπάθεια. Εσύ το θεωρείς ως αποτυχία ή ως επιτυχία για σένα και γιατί? Αυτό ήταν μια προσπάθεια, όπως το είπες, το οποίο είχε ούτε αποτυχία, ούτε επιτυχία. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να εξελιχθεί και να δουλέψει. Οι συγκυρίες ήταν λίγο δύσκολες. Ναι, συγκυρίες τι εννοείς? Οι συγκυρίες... Τι πιστεύεις ότι έφταξε, εν πάση περιπτώσει? Καλά, καταρχήν φταίξαμε... Ναι. Εδώ το σταματάμε τώρα, διότι αρχίζει ένα. Στο καταρχήν φταίξαμε, το σταματάμε. Έχει ενδιαφέρον το πώς κάνει ακριβώς αυτό που έλεγες και εσύ πριν, την αυτοκριτική του για την προσπάθεια που έγινε στο Μέγκα. Είχε ενδιαφέρον αυτό και που είπε. Και απάντησε και έμεσα, γιατί διαλύθηκαν οι αμάν. Ότι ξεκίνησε ένα κόνσεπτ το οποίο δεν τον αφορά. Και μιλάει για αυτό που γίνεται τώρα στον Αντένα από την υπόλοιπη ομάδα, γιατί μόνο αυτός αποχώρησε. Ναι. Προφανώς λέει ότι εγώ ήμουν πιο ηθοποιός, δεν με ενδιέφερε να ακολουθήσω ένα κόνσεπτ σαν αυτό που κάνουν τώρα η υπόλοιπη ομάδα. Ναι, να σχολιάζει δηλαδή διάφορα τηλεοπτικά κτλ. Ναι. Θα το σχολιάσουμε αυτό, μόλις επιστρέψουμε, γιατί υπάρχει συνέχεια της συνέντευξης και μόλις ολοκληρωθεί και την ακούσουμε όλοι, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε βέβαια σε διαφημίσεις, αλλά πιο πριν να σας πω για ένα διαγωνισμό που ξεκινάει σήμερα. Ένα ολόκληρο αυτοκίνητο έχει μπει εδώ στο πλατό. Για να το δούμε λίγο. Μπράβο. Αυτό λοιπόν το αυτοκίνητο που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας μπορεί να γίνει δικό σας. Για ένα μήνα θα έχουμε αυτό το διαγωνισμό. Τηλεφωνείτε γρήγορα, θέλω τα τηλέφωνα αν μπορούν, μπράβο, στην οθόνη για να οι τηλεθεατές μας το βλέπετε. Από σταθερό 90 11 51 51 30 και από κινητό γράφετε μπορώ το όνομά σας και το στέλνετε στο 54990, όπως είχαμε κάνει και τον προηγούμενο μήνα, δίναμε την επίβλωση ενός ολόκληρου σπιτιού. Τώρα λοιπόν αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, ολοκένουργιο και με σέρβις παρακαλώ για όσο καιρό θα το έχετε, για
όσα χρόνια θα το έχετε, εντελώς δωρεάν από την εταιρεία που το προσφέρει. Επομένως, τηλεφωνήστε τώρα σε αυτά τα τηλέφωνα, ξεκινάει ο διαγωνισμός μας για ένα μήνα. Κάθε εβδομάδα θα κληρώνονται κάποια τυχερά ονόματα και από εκεί και πέρα θα δούμε στο φινάλε ποιος θα είναι ο υπερτυχερός. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη του Σωτήρη Καλυβάτση και να προχωρήσουμε και στα επόμενα θέματα μας. Το παιδί σας τραγουδάει, χορεύει, είναι γεννημένος καλλιτέχνης, έχει ταλέντο στον αθλητισμό, έχει κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8012-112. Μπορώ με την Άννα Δρούσα κάθε μέρα στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο Star. Έτσι έλεγα, ο Γιώργος Εφρεμίδης, λοιπόν, συνεργάτης μας, εδώ κοντά μας, διότι έχει φέρει μία συνέντευξη που έκανε σήμερα. Με τη Βίκυ Καγιά. Ακριβώς. Βρεθήκαμε λίγες ώρες μετά το τέλος της εκπομπής της. Σήμερα, έτσι. Ακριβώς. Χαρούμενη που πάει καλά. Αισιόδοξη πολύ. Ναι. Με καλή διάθεση. Μας μίλησε για πράγματα που δεν έχει, συνήθως, δεν έχει σχολιάσει ξανά. Μας σχολίασε τα νούμερα της εκπομπής. Ωραία. Στην πρεμιέρα, τα έχουμε, θα τα δείξουμε στους τηλεθεατές. Σε σχέση βέβαια και με τους ανταγωνιστές της. Δεν πας από Ανατολή τώρα. Έχουμε πάμε στη Σωτήρη Καλυβάτση, λοιπόν. Επιστρέφουμε. Ένα πλάσμα το οποίο έχει πολύ χιούμορ. Και όση ώρα παρακολουθούσαμε αυτή την συνέντευξη, γελάγαμε. Πολύ απλά, με το σκαφάκι το εστιαπλοϊκό, κατέβηκε εδώ να δει την τύχη του πια στην Αθήνα. Και το διακόψαμε την ώρα που μας έλεγε τι έγινε με το Μέγκα. Με τη νέα του συνεργασία, μια νέα φιλία που ξεκίνησε εδώ και 1,5 χρόνο με το Σάκη Μπουλά, όπως μας εξηγούσε. Ξεκινούν όλοι μαζί σήμερα στο Μήλο, στη Θεσσαλονίκη. Το σχήμα είναι Γιάννης Ζουγανέλης, Σάκης Μπουλάς, Αντώνης Κανελιβάτσης, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Θηβαίος, έτσι. Νομίζω. Τρομερή επιτυχία το σχήμα. Αυτό το είδαμε όλοι εδώ το χειμώνα. Πολύ γέλιο, πολύ ωραίο τραγούδι. Παπα Κωνσταντίνου αποθεώνεται από τον κόσμο. Όλοι τους είναι καταπληκτικοί. Αξίζει να μην το χάσετε, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Πάμε όμως να δούμε τη συνέχεια του Σάκη Μπουλά. Sorry, του Αντώνη Καλυβάτση. Όπου είδαμε ότι με τον. Τον μπέρδεψε με τον Κανάκη. Που από ό,τι είπαμε, τώρα δεν έχουν και την καλύτερη σχέση. Σωτήρη Καλυβάτση, τι είπα. Αντώνη Καλυβάτση. Α, ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί σκεφτόμουν ότι με τον Αντώνη τον Κανάκη ψιλοαπέφυγε να πει όλη την αλήθεια, αλλά στην ουσία έχει. Είπε, απάντησε. Δεν του αρέσει προφανώς αυτό που κάνει τώρα ο Αντώνης Κανάκης. Δεν του αρέσει αυτό που κάνει και γι' αυτό διαχώρισε τη θέση του κτλ. Αλλά βλέπεις ότι χλώμιασε, παιδί μου, που το είπα και εκείνο. Όταν το ρώτησα για τον Αντώνη, προφανώς δεν θέλει να εκθέσει το τι έχει συμβεί και τι είναι αυτό που τους έφερε στη ρήξη την απόλυτη. Αλλά τον βλέπεις ότι είναι πολύ σκληρός. Πάντα το αποφεύγει συνήθως να μιλάει για τον Αντώνη Κανάκη. Σε όλες τις συνεντεύξεις του. Αλλά είναι με έναν τέτοιο τρόπο μιλάει που σου δείχνει ότι είναι θυμωμένος κατά βάση για ό,τι έχει συμβεί. Ναι, αλλά εντάξει, και αυτοί δεν θέλουν να βγάλουν έξω, ούτε να έχει να χτυπάει ένα στον άλλον. Δεν έχει νόημα αυτό. Σεβαστό. Βεβαίως. Υπήρξαν συνεργάτες για 10 χρόνια. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Για πάμε να δούμε τη συνέχεια λοιπόν που μιλάει για το τι συνέβη με το Μέγκα και για τον Λάκη Λαζόπουλο. Το Μπελάς TV. Μάλιστα. Έγινε εκεί μία προσπάθεια. Εσύ το θεωρείς ως αποτυχία ή ως επιτυχία για σένα και γιατί? Δεν, αυτό ήταν μία προσπάθεια όπως το είπες, το οποίο είχε ούτε αποτυχία ούτε επιτυχία. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να εξελιχθεί και να δουλέψει. Οι συγκυρίες ήταν λίγο δύσκολες. Ναι, συγκυρίες τι εννοείς? Τι πιστεύεις ότι έφταξε, εν πάση περιπτώσει? Καλά, καταρχήν φταίξαμε εμείς, και όταν λέω εμείς που το φτιάξαμε αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς έτσι κι αλλιώς το είχαμε στο μυαλό μας, mm-hmm. αλλιώς βγήκε στην πράξη, αλλά ξέρετε όλα αυτά θέλουν λίγο χρόνο για να ρολάρουνε. Mm-hmm, mm-hmm. Το κανάλι δεν μπορούσε να διαθέσει προφανώς αυτό το χρόνο, είχε και κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις με την πλάκα, τη σάτυρα και. Έβαζε περιορισμούς δηλαδή στη σάτυρα. Ναι, μπαίνανε κάποιοι περιορισμοί, εντάξει. Πολιτικού χαρακτήρα? Όχι. Ίσα-ίσα μας είχαν πει οι άνθρωποι ότι αν θα μιλήσετε Φερρυππίν για τη Νέα Δημοκρατία, φροντίστε να μιλήσετε και για το Πασόκ. Τι είναι αυτό, ρε? Γαμάτο. Πού το βρήκες, ρε, αυτό το ψήφιο? Δεν πιστεύω να μπλέχτηκες μέσα στα επεισόδια και να κάνεις πλάτσικο. Όχι εγώ, ρε πατέρα, φίλοι μου. Οι φίλοι μου το δώσανε στη μοιρασιά. Στη μοιρασιά το δώσανε. Κορόιδο σε πιάσανε. Ωραίους φίλους έχεις. Γιατί? Δεν είδες τι έγινε, αγόρι μου? Ανοίξαν τόσα μαγαζιά. Πήρανε τηλεοράσεις, πήρανε ωραίους εκτυπωτές, μοντέρνα εκτυπωτικά μηχανήματα, φωτογραφικές μηχανές. Και έτσι, αν σου δώσα ένα παλιό ψυγείο, σε κορόιδεψανε. Ξύπνα, λυκούργο!
υπάρχει ο Λαζόπουλος, ο οποίος κάνει αυτά τα γνωστά νούμερα που κάνει. Ναι, καλά, δεν ήταν ποτέ στο μυαλό μου μέσα να, ούτε να συγκριθώ, ούτε να ανταγωνιστώ. Όχι, ενώ πιστεύεις ότι εκείνος τολμά και λέει πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν μπαίνουν οι αντίστοιχοι αυτοί περιορισμοί. Ο Λαζόπουλος είναι ο Λαζόπουλος. Είναι τόσα χρόνια, είναι αυτός που είναι, έχει τα νούμερα που έχει. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Λαζόπουλο? Μ' αρέσει σε πολλά από αυτά που λέει, κάποια διαφωνώ, όπως είναι και εκεί όλοι, φαντάζομαι. Εκεί που διαφωνείς είναι για ποιο λόγο? Γιατί δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Λαζόπουλο χρειάζεται, ξέρω, τρίκ τύπου Θόδη, Μόδη και όλα τα υπόλοιπα για να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Έχει να πει τόσα πολλά πράγματα ο άνθρωπος. Δεν μου αρέσει πολλές φορές που ο λόγος του γίνεται λίγο πιο πολιτικός, ας πούμε. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει την απλή ενημέρωση που έχει ένας απλός πολίτης. Οπότε? Ξέρει κάτι παραπάνω. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει η ιδέα. Για ποιο λόγο? Αλλά χαίρομαι. Περνάει που υπάρχει... γραμμή, θες να πεις. Καμιά φορά αισθάνομαι έτσι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ούτε είμαι εγώ εδώ για να κρίνω έναν συνάδελφο. Προς Θεού. Κριτική στη δουλειά που κάνατε εσείς. Τι ακριβώς από αυτά που γράφτηκαν συμφωνείς και σε τι διαφωνείς? Αισθάνομαι ότι έχουν περάσει πάρα πολύ χρόνια ολόκληρα. Γιατί εντάξει, κουραζόμασταν ιδιαιτέρως και ήταν λίγο δύσκολο να τα φέρουμε στα ίσια τους τα πράγματα. Είχαμε σοβαρά προβλήματα, ας πούμε, με τα κείμενά μας, που ίσως θα έπρεπε με το Σάκη να ασχολούμαστε λίγο παραπάνω. Και τα παιδιά που είχαμε στο τέλος, γιατί περάσανε πολύ από αυτή τη δουλειά, ίσως να μην συνεννοούμασταν καλά, ίσως να μην τους ζητούσαμε εμείς αυτά που έπρεπε, ίσως η πίεση της εβδομαδιαίας εκπομπής, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα για κανέναν. Και όταν δεν είσαι και δεν έχεις δουλέψει και για την τηλεόραση, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει να πάρει, να δώσεις ένα κείμενο, ας πούμε, για να παιχτεί, για να γυριστεί αύριο. Μιλάς τώρα για τους συνεργάτες. Για τους συνεργάτες, ναι. Και δεν βρήκες και εύκολα εμπνευσμένα άτομα προφανώς στα κείμενα να το πάνε παρακάτω. Ναι, εντάξει. Αλλά όλα είναι στο πρόβλημα. Ο στόχος σας ήταν ποιος που δεν επιτεύχθηκε? Ο στόχος ήταν ποιος? Αυτή η εκπομπή ήθελε να πει να καυτηριάσει τηλεόραση και μόνο? Όχι, βέβαια. Γιατί αυτό είναι μια φορά. Άρα και πολιτικά εκεί πρόσωπα. Εκεί ήταν και... δηλαδή που έγινε ίσως και λίγο το μπέρδεμα, γιατί. Ουσιαστικά, εμείς καταλήξαμε να κάνουμε, να αναπαραγάγουμε το ήδη υπάρχον τοπίο, ας πούμε. Ναι, το οποίο μια φορά να το κάνεις, τελειώνει, δεν έχει παραπάνω. Ναι, μεν να ήμασταν αυτοί που είμαστε και μέσα από ένα κανάλι, να λέγαμε, από εκεί και πέρα έχει τόσα πράγματα, ναι. Συμβαίνουν καθημερινά. Αλλά δηλαδή, εκεί μπαίνανε και οι περιορισμοί. Είναι και η καθημερινότητα των ανθρώπων, δεν είναι μόνο η επικαιρότητα που... μπορείς να ασχολείσαι. Έπαιξε ρόλο ότι ξεκίνησε όλο αυτό την εποχή που γινόταν εδώ στην Αθήνα ένας χαμός? Καλά, ήταν και αυτό. Δηλαδή, στο δεύτερο επεισόδιο μας... Καίγαν την Αθήνα. Μα δεν καίγαν την Αθήνα, σκοτώσαν ένα νέο παιδί βασικά. Και μετά καλά κάνανε σε μεγάλο βαθμό. Ναι, ακριβώς. Η εκπομπή άρχισε πριν... Μια εβδομάδα πριν. Και μετά έγιναν λίγο... Με το που αρχίσατε δηλαδή έγινε Έγινε μακελιό. Η δολοφονία του Αλέξη. Έτσι ακριβώς. Ναι, έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πάει και αυτό. Που σημαίνει ότι δεν σε αποθαρρύνει, δηλαδή παραμένεις να θέλεις την τηλεόραση. Πιστεύεις ότι κάνεις για την τηλεόραση? Εντάξει, γυναίκα είναι και μου αρέσει, πρέπει να το ομολογήσω. Ναι. Είναι το κέφι σου η τηλεόραση? Είναι και αυτό. Φέτος που συνεργάστηκα εδώ με τα παιδιά στην Ακτή Πειραιώς και κάνουμε αυτά που κάνουμε, δεν θα με πείραζε και να μην κάνω και τηλεόραση και να είμαι μόνο εδώ. Δεν με πειράζει καθόλου. Τον Πουλά πόσο καιρό τον ήξερες? Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Το σίγουρο είναι ότι τώρα είναι μια σχέση που κρατάει 1,5 χρόνο τώρα. Καταρχήν θα πάτε στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Τώρα όλοι τελειώνουμε την με Βασίλη Παπακοσταντίνου, Γιάννης Βραντέλη και Θηβαίο. Και ο Χρήστος ο Θηβαίος, ο Σάκης, εγώ και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανεβαίνουμε στον όμορφο Μήλο.
Θέλω να πω ότι πέρασε καταπληκτικά. Καταπληκτικά με το πρόγραμμά σας. Στην κάμερα, Αγία, να τα πείτε αυτά. Ναι, αγαπητή μου, θα τα πω και ζωντανά στο στούντιο. Να τα πείτε αυτά. Να τα πείτε να σας δω. Και σου είπα ότι θέλω πιο πολύ να είσαι εσύ μες στο παιχνίδι. Δηλαδή, έτσι όπως ο Ζουγανέλης, ας πούμε, αυτό σχεδιάζει με τον κόσμο και είναι υπέροχο αυτό, να κάνεις και εσύ παιχνίδι με τον κόσμο. Εντάξει, εγώ είπαμε. Το λέω και αυτό στους συνεργάτες. Είμαι μικρός ακόμα. Σιγά-σιγά θα πάρω το χώρο που μου αρμόζει. Δεν μου λες συγγνώμη τη φορά και τιμήθηκε και καλά του Παπαγκοσταντίνου. Που άμα βγάλει του Παπαγκοσταντίνου, η δικιά του είναι και μεγαλώνει πιο πολύ. Πώς είναι αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Πώς κάνει. Ένα πράγμα, βγαίνει έξω. Μην κοιτάς έτσι, γιατί από αυτό που βλέπεις είσαι τουλάχιστον το 1/3. Εσύ από αυτό που δεν βλέπεις είσαι το 1/3. Σαν που γάσαμε μύτη είσαι. Άντε την έφερα γιατί έχεις ξεκινάδα. Έλα να σου πω, έλα. Η ξεκινάδα που διαθέτω είναι κάτι το τρόπο. Ένας εσύ και ένας ο Κούγιας. Ναι. Και έξι άνθρωποι στον κόσμο. Να σου πω, παραδέχομαι, σαν που γάτσαμε μύτη. Ναι. Εσύ που είσαι σαν που γάτσα χωρίς φίλο, τι να σε κάνει ο άλλος και τη γέμιση. Ούτε στο καψάκι μπαίνεις, ούτε να σε πάει μπορεί. Άντε και να μας τη χάρη. Πολιτική άποψη έχεις? Ψηφίζεις κόμμα? Όχι. Κατεβαίνεις να ψηφίσεις εκλογές? Τίποτα. Πάω, ψηφίζω τον εαυτό μου, βάζω γράψτε, ψηφίστε Καλυβάτσι για να είστε εντάξει. Τώρα που το λες αυτό, θα κατέβαινες ποτέ για βουλευτής? Όχι. Ούτε για αστείο. Γιατί? Γιατί ούτε αστείο δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Γιατί? Δεν είναι. Δεν. Τι σου τη δίνει, ρε παιδί μου, στους πολιτικούς? Δεν. Είναι το, σε αυτό το επίπεδο ο εγκέφαλός μου τα ισοπεδώνει όλα. Δεν ξεχωρίζω καλό, κακό, δεν έχω πια. Να, τους πιστεύεις? Όχι, τίποτα, καμία σχέση. Τίποτα. Ξέρεις ότι από πίσω είναι τεράστια παραμύθρα, τεράστια κοροϊδία, ολονών σε όλα τα επίπεδα, δεν με απασχολεί καθόλου και λυπάμαι πάρα πολύ που οι άνθρωποι ακόμα κάθονται και ματώνουν σε μεγάλο βαθμό για αυτούς τους ανάξιους ανθρώπους. Οι οποίοι καπηλεύονται το πλούτο της χώρας μας και εμάς τους ίδιους. Ωραία. Έξω! Ο Ομπάμα, ξέρεις ότι βγαίνοντας σαν πρόεδρος είπε και δημόσια ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών κτλ. Μπράβο στον Ομπάμα. Θα το έκανες. Γιατί λες μπράβο? Μπράβο που έκανε και χρήση και τέτοια πράγματα. Μπράβο. Βρέθηκες κάποια στιγμή σε μια έτσι δικαστική περιπέτεια? Από ελάχιστα ήταν μια παρεξήγηση. Ήταν παρεξήγηση? Μια παρεξήγηση εντελώς. Τι δηλώνεις για την. Για τα ναρκωτικά, η θέση σου ποια είναι? Η θέση μου για τα ναρκωτικά? Μάλλον δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να επιλέξει κάποιος άνθρωπος για τη ζωή του. Τι είχε συμβεί? Ήταν εντελώς παρεξήγηση. Να. Και τελικά δεν, ποια ήταν η συνέχεια? Τίποτα, τελείωσε στα δικαστήρια. Βέβαια τελείωσε, θωθήκαμε όπως θα έπρεπε να συμβεί. Και... Παλιοπαρέες, ας πούμε, σε μπλέξανε για να καταλάβω. Γυναίκες. Έλα τώρα, μίλω σοβαρά. Όχι, κανονικά. Σοβαρολογείς? Ναι. Από γυναίκα έγινε δουλειά? Ναι. Μεγάλος έρωτας δηλαδή δικό σου? Όχι, κάθε άλλο. Και σε εκδικήθηκε? Μπα, μάλλον κατά λάθος το έκανε κι αυτή. Να κλείσω λέγοντας όνειρό σου, στόχη σου από εδώ και πέρα. Τίποτα, να έχω υγεία, να βρίσκομαι με ανθρώπους που... Που γουστάρεις να δουλεύεις. Που γουστάρω να είμαστε παρέα. Και όλα γίνονται. Άλλωστε τώρα με την οικονομική κρίση που υπάρχει. Έχεις βγάλει λεφτά? Έχω βγάλει, τα έχω φάει, τα ξαναβγάλω. Έχεις ιδέες, κατεβαίνουν σκέψεις για το αύριο, για το τι θες να φτιάξεις από εδώ και πέρα. Μετά το Μπελάς TV, ας πούμε. Έχω κάποιες ιδέες. Συζητάω με διάφορους ανθρώπους. Και είμαι ανοιχτός... σε ποιους χώρους, μόνο τηλεοπτικά? Γενικά. Δεν είμαι μόνο τηλεοπτικά, δεν έχω. Ξέρετε, δεν είχα ποτέ την, πώς να το πω, την τρέλα ή το όραμα να κάνω καριέρα, ας πούμε, στην τηλεόραση ή κάτι τέτοιο. Να. Τώρα μεγαλώνεις και νιώθεις ότι χάνεις πια τη χαρά σου, ας πούμε, και το κέφι σου για βλάκες και ιστορίες? Τρελή θα είσαι. Όχι, Όχι, κάθε άλλο. Μάλιστα. Και όσο συμβαίνουν τέτοιες αναστατώσεις, σε λίγο καιρό δηλαδή που θα γίνουμε Mad Max, το έλεγα πρόσφατα αυτό πάλι, να. Θα ζήσουμε έτσι, είναι καλύτερη με εμένα. Θέλω να κοπεί το ρεύμα βασικά. Ναι, ώστε. Τίποτα. Να κοπεί το ρεύμα για να δω πώς θα επιβιώσουμε όλοι αυτοί που ζούμε έτσι όπως ζούμε. Να βυθιστούμε στο σκοτάδι. Που έτσι κι αλλιώς είμαστε. Μα είμαστε με τόσο ρεύμα βυθισμένοι στο σκοτάδι. Φαντάζομαι χωρίς ρεύμα τι έχουμε να πάθουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Τι αυτό ήτανε? Αυτό ήταν. Σε κούρασα.
Έρχεσαι, μου λες, 10 λεπτά ξεκινάς, μόλις σε στέλνουμε, τώρα τελείωσε. Έχω, που θες να συνεχίσουμε, όχι, δεν αυτά τα πράγματα. Λέω, όχι, αν είναι έτσι, καταλάβαμε. Τίποτα, να πολύ κάνουμε το χάρηκα. Και τα φεύγουνε. Χαρισματικό παιδί, έχει πάρα πολύ χιούμορ, είναι προσόν μεγάλο το χιούμορ άλλωστε σε έναν άνθρωπο. Και νομίζω ότι μπορεί να του μπήκε λίγο στραβά έτσι η πρεμιέρα του στην Αθήνα, επαγγελματικά εννοώ. Γιατί με το Μεγκά. Ναι. Αλλά είναι πολύ ταλαντούχο άτομο για να μην πούμε, ακριβώς, για να μην θεωρήσουμε ότι θα αξιοποιηθεί. Και πιστεύω ότι σωστά, ανεξάρτητα από τηλεθεάσεις, αξίζει τον κόπο τέτοιοι άνθρωποι να υπάρχουν στην τηλεόραση. Ακριβώς. Και καλή επιτυχία, παιδιά, στο Μήλο. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Όλοι οι Θεσσαλονικοί, τρέξτε να το δείτε, θα γελάσετε πολύ. Έχουμε εξελίξεις. Εκτός από τη Βίκυ Καγιά, βεβαίως, που σε λίγο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, παρουσιάζουμε εδώ στο InStyle. Έκανε μια καταπληκτική. Το InStyle. Το Style, λοιπόν, είναι μαζί με την εφημερίδα FAQ που είναι δωρεάν. Μηνιαία, ναι. Του Θανάση Λάλα. Βάζει λοιπόν εξώφυλλο. Το style, παιδιά. Είναι style, ένα περιοδικό μόδας, δωρεάν και αυτό, σε όλα μέσα μεταφοράς, μπουτίκ, καταστήματα κλπ. Κοιτάξτε εδώ, καταπληκτική φωτογράφηση, Βίκυ Καγιά. Στα παρασκήνια της παράστασης, δύο τρελή παραγωγή. Ναι, καταπληκτική φωτογράφηση, θα γυρίσω και φίλο. Θα το δούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς σου δίνει και πράγματα μία... Πράγματα που δίκη στην συνέντευξη που συνήθως δεν λέει. Σχολίασε τη ζωή της όλη, τη σχέση της με τον αγαπημένο της, για την πορεία στον πρωινό καφέ. Τον Νίκο τον Κρυθαριώτη. Ακριβώς. Ένα καταπληκτικό παιδί που όταν σπούδαζα στην Αμερική ήμασταν σε φοιτητές. Και με τον οποίο μάλλον οδεύουν προς... Εδώ. Κοιτάξτε, φωτογράφηση καταπληκτική. Εδώ. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, σου είπα ότι πάνε για γάμο. Που σου είπα πότε παντρεύονται. Όχι. Έχουμε όμως και μία άλλη εξέλιξη. Σπύρο, σε ακούμε. Τι έχει συμβεί με την οικογένεια Λαζαρίδη. Χαμός έχει γίνει πριν από μία ώρα περίπου. Να δούμε λίγο πλάνα, μόλις μας τα έφερες. Έγινε κατάσχεση στο μαγαζί. Αυτά εδώ ακριβώς τα πλάνα. Λοιπόν, είναι τα πλάνα της κατάσχεσης. Στο μαγαζί του Μπάμπη του Λαζαρίδη, έτσι, στις Μούσες. Και αυτό είναι που έχει προκαλέσει απίστευτο, όλα την οργή της οικογένειας Λαζαρίδη. Ξύλωσαν το μαγαζί. Έχουν πάρει ένα πλυντήριο. Μπορώ να σου παραθυμίσω ακριβώς τι έχει συμβεί. Τα έχω καταγράψει όπως είναι από την απόφαση. Ναι, όπου όλη η οικογένεια είναι εκεί και ορίεται. Είναι βέβαια, όλη η οικογένεια εκεί. Θέλει δαίμονες και με την ιδιοκτησία κυρίως τα έχει. Ναι, οδύρονται γιατί για να του πάρουν το πλυντήριο ή το. Τι έγινε ακριβώς. Κοίταξε, έχει ξεκινήσει από σήμερα το πρωί. Υπάρχει μια εταιρεία, λέω το όνομά τη, είναι η Γκρέσταλ, η οποία εδώ και καιρό έχει δώσει έναν εξοπλισμό, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες. Λοιπόν, αυτό στο μαγαζί. Στο μαγαζί. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι δεν έχει πληρωθεί ποτέ αυτή η εταιρεία. Και πήγαν... Με αποτέλεσμα κοιτάξτε, σήμερα να γίνει κατάσχεση. Ναι. Την κατάσχεση αυτή πήγαν να τη σταματήσουν η οικογένεια Λαζαρίδη. Και η Πόπη Μαλιωτάκη. Και η Πόπη Μαλιωτάκη ήταν εκεί. Ναι. Λοιπόν, τα βάλανε με την ιδιοκτησία. Πήγαν στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσουν μήνυση προκειμένου να σταματήσει, να μπλοκάρουν την κατάσχεση. Αυτό τελικά δεν έγινε. Ναι. Και πριν από λίγη ώρα, 4 και 4 ακριβώς είναι τα πλάνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε η κατάσχεση. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που ήμασταν, εκτελήθηκαν σκηνές πολύ περίεργες και πολύ άγριες, πολύ έντονες. Ναι. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Τι εννοείς? Η οικογένεια Λαζαρίδη, η Λίτσα Λαζαρίδη, η αδελφή του Μπάμπη, η οποία είναι και η πιο μάχημη όλο αυτόν τον καιρό, σε όλη αυτή την ιστορία που την ξέρουμε, τα βάζε με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξει για να ξεκινήσει η κατάσχεση. Εκείνος δεν μπορούσε όμως να κάνει διαφορετικά, όπως ισχυρίζεται η πλευρά αυτή, η πλευρά του ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Και γενικά υπήρχε ένα πολεμικό κλίμα μεταξύ ιδιοκτησίας και οικογένειας Λαζαρίδη. Ναι. Και στη μέση η εταιρεία αυτή, η οποία ξεκίνησε. Πού πήραν αυτά εδώ τα πράγματα? Είναι ένα πλυντήριο τύπου καμπάνα, ένα γκριλ ηλεκτρικό, μία αλία πλάκα, ένας θερμοθάλαμος, ένας θάλαμος πόρτας, τεμάχιο πάνελ. Εδώ ακριβώς αυτό το χαρτί, ναι, είναι όσα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, είναι μία έσοδος πλυντηρίου, μία έξοδος πλυντηρίου. Ναι. Θα δείτε ένα ψυγείο σε λίγο με έναν γερανό που να σηκώνεται για να μπει πάνω στην πλατφόρμα. Και τι κάναν, τα κοιτούσαν οι άνθρωποι? Τα κοιτούσαν. Κάποια στιγμή η οικογένεια Λαζαρίδη ήταν εκεί, σου λέει δεν θέλουμε να. Έτσι, συμβολικά είχαν καθίσει. Δεν θέλαν να βλέπουν αυτές τις εικόνες. Κάποια στιγμή πήγανε δίπλα σε ένα καφέ, ξαναγυρίσανε, έβλεπαν την περιουσία. Δεν είχαν λεφτά δηλαδή να πληρώσουν? Προφανώς για να μην. Δεν είχαν κάποια χρήματα να πληρώσουν. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι πάρα πολύ περίεργη υπόθεση και πάρα πολύ μπλεκμένη όλη αυτή η ιστορία. Και καλό είναι βασικά έτσι. Ναι. Και να ακούσουμε λίγο την αδελφή, τι είπε την αδελφή του Μπάμπη του Λαζαρίδη. Το μικρό τη όνομα. Είναι τη Λίτσα Λαζαρίδη. Η Λίτσα, μπράβο, ναι. Με ήχο να ακούσουμε. Τρόπο να την πετάξει. Δεν θα του γίνει το κέφι. Δεν θα του γίνει, ρε παιδιά. Εσείς τι θέλετε τώρα σήμερα να κάνετε εδώ πέρα? Ποιος είναι ο ρόλος σας? Γιατί έχετε έρθει να εμποδίσετε την κατάσχεση αυτή?
Για ποιο... Ναι, για αυτό το πράγμα. Για αυτό το πράγμα ήρθα. Λέτε να αφήσω τα πράγματα αδερφού μου να φύγουν έτσι. Ε, έτσι βγάλαν και τον αδερφό μου από τη μέση. Τα ημάτια του Χριστού είναι αυτά. Ο αδελφός μου, επί ξύλου κρεμάμενου, τον σταυρώσανε και τα ρίξανε στα ζάρια. Τα βλέπετε, μόνο που δεν είναι ζάρια, είναι επεξαίρεση και κλοπή. Αλλά σώψετε, όπως είπαμε, ο Λιχούδης, που έδωσε τα χαρτιά στον Βλαχόπουλο. Σε αυτόν τον Βλαχόπουλο, που όπου τον δω, κάηκε. Ο κύριος Μπουραήμης άνοιξε όμως το μαγαζί, κύριε Λαζαρίδη. Αφού έχει όλα τα χαρτιά, έχει πάρει συμβόλαια, καταστατικά, όλα τα επίσημα έγγραφα του αδελφού μου και δεν τα έχουμε εμείς. Εμείς, οι ιδιοκτήτες, δεν έχουμε ούτε ένα χαρτί. Εσείς γιατί δεν έχετε τα κλειδιά? Γιατί ποτέ δεν μας τα δώσανε. Λοιπόν, θα χρειαστεί να διακόψουμε για να πάμε για διαφημίσεις και ούτως ή άλλως νομίζω ότι πιο σωστό είναι σε λίγο να ακούσουμε και την εκπρόσωπο, την νομική εκπρόσωπο της οικογένειας, την κυρία Μαυροϊδή, η οποία θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και να ακούσουμε και άλλες δηλώσεις βεβαίως από την υπόλοιπη οικογένεια. Κάνουμε γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Διαγωνισμός για το αυτοκίνητο, έχετε δίκιο. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο λεφτά. Το αυτοκίνητό μας είναι σήμερα εδώ. Ξεκινά αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε εδώ στο πλατό. Είναι για έναν υπερτυχερό. Ένα μήνα θα κρατήσει ο διαγωνισμός. Όσοι τηλεφωνείτε λοιπόν, μπαίνετε, θα πρέπει να αλλάξουμε στην καρτέλα το χρώμα από πίσω για να φαίνονται πιο καθαρά οι αριθμοί. Ένα τηλεφωνεί ο κόσμος. 50-11-51-51. 50-11-51-51-30. 30 λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, από το κινητό σας επίσης, γράφετε μπορώ. Αφήνετε κενό. Όνομα, αποστολή στο 54-990. Το όνομά σας στο 54-990. Ένα αυτοκίνητο, αυτό το κόκκινο αυτοκίνητο, Fiesta όπως το είδατε, το οποίο πρόκειται πολύ σε ένα μήνα να είναι στα χέρια ενός υπερτυχερού. Τηλεφωνείτε όλοι για να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το παιδί σας τραγουδάει, χορεύει, είναι γεννημένος καλλιτέχνης, έχει ταλέντο στον αθλητισμό, έχει κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8012-112. Μπορώ με την Άννα Δρούσα καθημέρα στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο Star. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο θέμα που προέκυψε με την οικογένεια Λαζαρίδη. Να ακούσουμε μερικά κιου ακόμα. Σήμερα έγινε κατάσχεση. Σήμερα αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι έγινε η κατάσχεση της μουσικής περιουσίας του Μπάμπη του Λαζαρίδη. Να πούμε ότι έχουμε μία δήλωση ακόμα της Πόπης Μαλιωτάκη και μία δήλωση από την πλευρά του ιδιοκτήτη, ο εγγονός του ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν εκεί και μας εξηγεί κάποια πράγματα από τη δική του πλευρά, όπως οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Για να ακούσουμε αυτές τις δηλώσεις. Πει ο διευθυντής του μαγαζιού ότι έχουν μπει μέσα στο μαγαζί και ξυλώνουν το μαγαζί. Και ειδοποίησα και την πεθερά μου και την Λίτσα μου, αν και τα ξέρανε, και έρχεται τώρα η πεθερά μου την καβάλω μεταξύ. Η Λίτσα Λαζαρέτη κάνει λόγο για εικονική κατάσταση. Εκείνη πήγε στην αστυνομία τώρα, εκείνη ξέρει ακριβώς τι κατάσταση γίνεται. Μάλιστα. Έχουν ξυλώσει τα πράγματα, είναι εδώ μπροστά. Μάλιστα. Αυτές είναι απίστευτες οι σκηνές εδώ πέρα που διαδραματίζονται. Ναι, εγώ είμαι. Εμένα μου έχει πιάσει πίεση. Δεν είμαι καθόλου καλά αυτή τη στιγμή. Έχω τα σπαλμίες. Γιατί σκέφτομαι, λέω, άρχισε να σηκωνόταν ο Μπάμπης 5 λεπτά μόνο. 5 λεπτά. Να δει τα πράγματα. Έχουν έρθει όλος ο κόσμος εδώ. Και αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι που. Υποτίθεται ότι αυτοί, εδώ οι άνθρωποι που φτιάξανε το μαγαζί και τα λοιπά και μας συμπαραστέκονται. Τώρα ναι, οπωσδήποτε, κοίταξε. Είναι σκληρό αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Αν πιάσουμε την ανθρώπινη πλευρά και όχι αυστηρά νομικήστικη, όπως είναι εδώ η κατάσταση, είναι σκληρό να βλέπεις την περιουσία του δικού σου του ανθρώπου να καταστρέφει. Γιατί ποσό τώρα έγινε όλο αυτό? Για το ποσό δεν μας έχει γίνει γνωστό. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατάσταση. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τους δικηγόρους. Για να δούμε όμως και τη δήλωση του εγγονού του ιδιοκτήτη, είπες, έτσι. Ναι. Ένας, ο οποίος ήταν και τραγουδιστής, μάλιστα, στο κέντρο Μούσες και έχει ζήσει την κατάσταση πάρα πολύ εντάξει, πολύ κοντά.
Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε. Στην ουσία έγινε από, περίπου από τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο. Είχε σταλεί στο μαγαζί όταν εμείς ήρθαμε και αλλάξαμε κλειδαριές, που πέρασε το μαγαζί πλέον στα χέρια μας. Είχαν σταλεί 12 με 15 εξώδικοι από πάρα πολλές εταιρείες που χρώσταγαν οι εκάστοτε επιχειρήσεις. Μία από αυτές τις εταιρείες ήταν και η εταιρεία που κατέχει τα ψυγεία, τους παγωκόφτες και όλα αυτά τα πράγματα. Και μας ενημερώσαν, ήρθαμε σε ειδοποίηση με εκείνους και μας ενημερώσαν ότι είτε τους ανοίξουμε εμείς, είτε δεν τους ανοίξουμε εμείς, εκείνοι θα μπουν μέσα με το δικαστικό επιμελητή, θα σπάσουν σκληραρίες για να πάρουν και να ξυλώσουν αυτά που τους ανοίγουν. Μάλιστα. Με λίγα λόγια δηλαδή, πήραν αυτά που τους χρωστάει η επιχείρηση, έτσι. Όχι η δικιά μας, προς Θεού. Και υπάρχουν και άλλες τέτοιες, πολλές. Πάρα πολλές. Στις εκάστοτε επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Εικόνα, ακριβώς. Ναι. Θα επανέλθουμε στο θέμα, ναι. Ούτως ή άλλως, αφού μπορούμε να έχουμε όλους τους πρωταγωνιστές για να δούμε από την κάθε πλευρά Βεβαίως. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Που τι είναι... μας είπε λίγες ώρες νωρίτερα η Βίκη Καγιά. Έχει ξεκινήσει από την Τρίτη, πρωινό ακριβώς. Καφέ. Ο σταθμός πολύ ευχαριστημένος. Βλέπετε ανανεωμένο, γιατί δεν έχω προλάβει και πολύ να δω το πρωινό του είναι Αντένα. Είναι μια εκπομπή, ένας πρωινός έχει πολύ σκηνικό, διαφορετικός. Έχει ναι. πέσει... Πολύ διαφορετικός, παιδιά, ε. Βλέπουμε ήδη πλάνα της Βίκης. Βέβαια. Ναι. Κόσμος πολύ μέσα στο στούντιο, η μόνιμη σταθερή αξιλίτσα πατέρα, μάγειρες, συνεργάτες. Είναι αλήθεια ότι έχει απανταριστεί πάρα πολύ αυτή η δεύτερη πρεμιέρα του πρωινού τρίτη, καφέ. Τρίτη φετινή. Για φέτος. Ναι. Για φέτος. Ναι. Υπάρχει αλλάξει το σκηνικό, ναι. έχουν έρθει καινούργιοι συνεργάτες, έχει ενισχυθεί ναι. η ομάδα. Ναι. Και γι' αυτό και το λόγο υπάρχει ας πούμε, και στα άλλα κανάλια και στο παρασκήνιο δηλαδή όλες αυτές τις κατάστασεις και του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Υπάρχει πλέον, προσπαθούν και αυτοί να τονώσουν ας πούμε, το ενδιαφέρον του κοινού του. Η Ελένη Μερεγάκη σήμερα βγήκε εκτός. Βγήκε στη Λάρισα ναι. με την παρέα της. Mm-hmm. Ο Γρηγόρης προσπαθεί και αυτός με τη σειρά του να δίνει κάποιες ενέσεις στην εκπομπή του για να μπορέσει να έχει ανταγωνισμό με αυτό το καινούργιο πράγμα που είναι πλέον ο Πρωινός Καφές. Τα νούμερα πώς είναι. Θα τα δούμε αναλυτικά. Τα νούμερα σε κάρτες. Άρα, πάμε να δούμε το βίντεο που είναι Ανήκως. Η συνέντευξη που σου μίλησε πριν από λίγο. Πράγματα που μας είπε και μοιράστηκε μαζί μας. Μια Βίκη έτσι πολύ σίγουρα τον εαυτό της, θα έλεγα εγώ. Μάλιστα. Με εμπιστοσύνη για ό,τι πρόκειται να αποκολουθήσει. Βίκη Καγιά, λοιπόν, να την ακούσουμε. Μέρα Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας. Θέλουμε να ευχηθούμε από άκρης άκρης σε όλο τον κόσμο, στην Αυστραλία. Και κάπως έτσι, από την Τρίτη, ο πρωινός καφές άλλαξε σκητάλι και συμπλήρωσε ακόμη ένα όνομα στη λίστα των προσώπων που παρουσίασαν την ιστορική πρωινή εκπομπή. Η Βίκη μαγείρεψε. Μπάπτισμα πυρός για τη Βίκη Καγιά μέσα στην κουζίνα. Νομίζεις αγαπημένα μου, γιατί εγώ μαγειρεύω κάθε βράδυ. Ανέλησε τα ζώδια. Πίνει καρκινάκι, κύριε. Δεν είναι δυνατόν να μην εκπέμπεις αυτό. Κλαίει όμως το καρκινάκι. Το καρκινάκι κλαίει. Και πρέπει να το φτιάξουμε. Αυτό. Και τίμησε με βλάβια το πρωτόκολλο μιας πρωινής εκπομπής. Καλημέρα. Κάθε μέρα. Λέω πάντα στη ζωή. Σαν ξυπνάω το πρωί. Η πρεμιέρα. Κατάφερε και κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού που κατέταξε την Βίκη Καγιά πρώτη στο σύνολο των πρωινών εκπομπών με 22,8 και δεύτερη την Ελένη Μενεγάκη με 19,6. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Γρηγόρης Αναούτογλου με 12,2 ενώ η Μαριέτα Χρουσαλά στην τέταρτη θέση με 7,1. Και αν η πρεμιέρα εντυπωσίασε, η χθεσινή δεύτερη μέρα στο πρωινό καφέ κρατήθηκε αρκετά ψηλά με την Ελένη Μενεγάκη να παίρνει την πρωτιά με 18,8 και τη Βίκη Καγιά να ακολουθεί με μόλις 1% πίσω, συγκεντρώνοντας 17,8. Γρηγόρης Αναούτογλου και Μαριέτα Χρουσαλά συγκεντρώσαν 14,3 και 7,9 αντίστοιχα. Εμείς, με αφορμή την τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε η παρουσιάστρια του πρωινού καφέ στο περιοδικό Style του Free Press and Deep Fuck, βρήκαμε την Βίκη Καγιά λίγο μετά την αναχώρησή της από τα πλατό της πρωινής εκπομπής της. Καλησπέρα, Βίκη. Τι κάνετε, καλησπέρα. Ναι, θα σε πετυχαίνουμε έτσι φευγαλέα λίγο πριν φύγεις από το στούντιο της εκπομπής. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις το εξής. Αφορμή για τις ανοίξεις μας είναι για τις ανοίξεις. Δηλώσεις που μας δίνεις είναι το περιοδικό το Style. Στο οποίο έχουμε συνεχίσει. Εκπληκτικό περιοδικό είναι και εκπληκτική Free Press εφημερίδα και να την προτιμάει ο κόσμος γιατί έχει πολύ ωραίες πληροφορίες. Λοιπόν, σε βλέπουμε στη φωτογράφηση αυτή σε ένα ρόλο έτσι λίγο διαφορετικό. Ως ηθοποιός, στα παρασκήνια της παράστασης στο Γιώτη Ριλή Παραγωγή. Κλείσει παράσταση, ναι. Ακριβώς. Μοντέλο, ηθοποιός, κινηματογράφος, θέατρο. Ο ρόλος ο τωρινός σου ως παρουσιάστρια, αν ρίτα τα προηγούμενα όλα, θα ξανασχολιώσουν με κάτι από τις ασχολίες προηγούμενες. Ξέρεις, κάνω διάφορα πράγματα που τα δοκιμάζω και είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο και δίνω μεγάλη προσοχή και αγάπη σε όλα τα projects και μέχρι στιγμής ο Θεός με έχει βοηθήσει και πάνε καλά. Δεν ξαναλέω ποτέ και δεν ξαναλέω πάντα, γιατί εκεί που έχω πει άπαπα αποκλείεται, ξαφνικά έχει έρθει κάτι τελείως διαφορετικό. Ας πούμε το πρωινό, το πρωινού καφέ και την καθημερινή παρουσία δεν τη φαντάστηκα ποτέ και ίσως και είχα πει και στο παρελθόν, α, δεν νομίζω να μου πήγαινε εμένα αυτό.
Οπότε να είμαι τώρα εδώ που το κάνω και μου αρέσει και πάρα πολύ. Όσο αφορά τα υπόλοιπα επαγγελματικά της βήματα. Το modeling έχει σταματήσει 2-3 χρόνια. Όσον αφορά το θέατρο, μακάρι να δώσει Θεός να βρεθεί κι άλλος ένας ρόλος. Όχι τώρα ακριβώς ή του χρόνου, γιατί θα υπάρξει και η πρωινή εκπομπή. Να βρεθεί κι ένας ρόλος, θα μου πάει και θα μπορώ να το κάνω, να ξαναμπω στο θέατρο. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα συγκρατημένη, η Βίκυ Καγιά φάνηκε πως αν και έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να βγάλει συμπεράσματα. Ποτέ δεν έχεις πει μέχρι σήμερα, μέχρι τότε μόνο που έδωσες την συνέντευξη, ότι τα έχεις καταφέρει. Ναι. Μήπως την Τρίτη το επιβεβαιώθηκες πλέον σε αυτό? Ξέρεις, δεν είμαι άνθρωπος που θα πω ποτέ. Γιατί κατάφερες να βρεθείς πρώτη σε μια ζώνη ανταγωνιστική. Πρώτη. Δεύτερη. Πρώτη, μάλλον στο σύνολο, έτσι, ναι. Αντίνος για μία μέρα. Ναι. Καλά, και τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Πώς κατάφερες να βρεθείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, ήταν μία μέρα που ήταν μια καλή γερή βάση μιας πρεμιέρας που όλοι ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Είχε ικανοποιητικά και χθες. Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε και εύχομαι να πάμε και καλύτερα. Αλλά... Είναι ότι τα κατάφερες, Βίκυ? Όχι ακόμα. Και το καταφέρνω είναι μια λέξη πολύ βαριά που νομίζω δεν την πω τώρα. Ίσως την πω όταν μεγαλώσω λίγο παραπάνω και κάνω απολογισμό της ζωής μου και των πραγμάτων που έχω κάνει. Τότε μπορώ να πω εντάξει, τα κατάφερα καλά. Τώρα ακόμα είναι πολύ νωρίς και νομίζω ότι είναι και λίγο ανώριμο να πω τα κατάφερα. Ο χρόνος θα δείξει. Και αν η πρεμιέρα του ανανεωμένου πρωινού καφέ σχολιάστηκε από πολλούς, η παρουσιάστριά του φαίνεται πως άκουσε με προσοχή όλα τα σχόλια. Τα σχόλια είναι και αρνητικά και θετικά. Δεν μπορείς να αρέσει όλο τον κόσμο αναγκαστικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη μας και να τα ζυγίζουμε. Γιατί μέσα και στα αρνητικά σχόλια υπάρχει μια δόση αλήθειας που μπορεί να μην την έχουμε δει εμείς. Είτε μέσα στην πανικό της προετοιμασίας, μέσα στον ενθουσιασμό. Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι στην πρεμιέρα που δεν βλέπαμε και μπροστά μας από τη χαρά μας. Διότι μέσα σε 2 εβδομάδες βγήκαμε στον αέρα. Η χαρά λοιπόν και η αδρεναλίνη και ο ενθουσιασμός. Χάνεις πράγματα που δεν βλέπεις πιο ρεαλιστικά. Οπότε καλά είναι και οι άσχημες κριτικές για να σε φέρνουν και λίγο στη θέση σου. Πόσο ικανοποιημένοι όμως είναι από το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα? Είμαστε ικανοποιημένοι σε αρχικό στάδιο. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα για να φέρουμε τον πρωινό καφέ σε μια ισορροπία, να φέρουμε τα θέματά μας να είναι δεμένα και γερά και την ομάδα μας να δέσει καλά. Είναι ομαδική προσπάθεια, δεν την κάνω μόνο αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει μεγάλη παραγωγή από πίσω, το κανάλι, οι δημόσιες σχέσεις του Αντένα που βοηθάνε όλοι μαζί. Και μαζί φαντάζομαι, αν καταφέρουμε να κάνουμε τη διαφορά, θα είναι θεό έργο. Και αν οι υποχρεώσεις μιας καθημερινής εκπομπής είναι πολλές, η ίδια φαίνεται πως έχει πολλά ακόμη στο μυαλό της. Δεν είμαι έτσι απόψε, εγώ κλείνει ανοίγει κάτι. Όλα καλοδεχούμενα στη ζωή μου είναι και ακόμα και καινούργια να μου έρθουν, εγώ θα τα δω με αγάπη και ίσως και τα κάνω. Σου ξαναείπα και πριν το ποτέ και το πάντα το έκοψε από το λεξιλόγιο, γιατί πολλές φορές το είπα και ξέρεις. Πήγε στο γυαλό που λέμε, δεν είχε καμία σημασία. Θέλω να δώσω όλη μου την προσοχή και την αγάπη στον πρωινό καφέ. Θέλω να μάθω, θέλω να γίνω καλή και θέλω να μάθω και να αντέχω. Οπότε αυτό μόνο του είναι πολλή δουλειά. Κοιτάμε λοιπόν αυτό, συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας που έχουμε τώρα και έχει ο Θεός τι θα γίνει το χρόνο. Για το τέλος, μας αποκάλυψε μια από τις στιγμές που ελάχιστοι είδαν αλλά και ένιωσαν στα παρασκήνια του πρωινού καφέ. Θέλω να μου πεις να με αποκαλύψεις κάτι ευτράπελο που να γίνει στο backstage, κάτι αστείο που να σου συνέβη λίγο πριν την πρεμιέρα, αυτές τις 2 μέρες που είσαι στον αέρα. Καλά, το ευτράπελο είναι ότι μας είχε πιάσει τέτοια συγκίνηση που παραλίγο να κλαίγαμε ομαδικός και θα βλέπετε μια κλαψούρικη ομάδα να λέει καλημέρα. Αλλά το σώσαμε. Βέβαια τη φοβερή ατάκα πρώτη, ξέρεις. Εξεπλάγει και η ίδια. Αλλά ήταν πρώτη στην πρεμιέρα της. Που σημαίνει ότι έχει αποφασίσει, εντάξει, πρώτη μέρα όντως καλά λέει ότι δεν παίζει ρόλο, γιατί πολλοί βλέπουν για να δουν, να αξιολογήσουν και να δουν αν θα γίνουν φαν και θα συνεχίσουν. Ακριβώς. Σίγουρα όμως η ίδια είναι ότι ο σταθμός έδωσε το δικαίωμα και το περιθώριο να μην την ενδιαφέρουν τα νούμερα μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Σωστό. Από του χρόνου. Στρώνει που λέει. Έτσι είχαν πει και στους προηγούμενους. Ότι καθίστε και δεν είμαι σε ενδιαφέρον. Και έχουν γίνει 3 πρεμιέρες. Ναι, όχι, καλά κάνουν και το λένε. Από εκεί πέρα θα φανεί τώρα. Και, πέρα, και χθες πήγε καλά. Με διαφορά μόνο μια μονάδα είχε με την Ελένη Μιμάκη. Ναι. Σας αρέσει εσάς με τον τρόπο που παρουσιάζει? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι σ' αρέσει? Μ' αρέσει που είναι έτσι πάρα πολύ ευδιάθετη, που έχει μια καλή διάθεση, που τη βλέπεις, ας πούμε, και βλέπεις ένα χαμογελαστό πρόσωπο συνέχεια. Σαν έχει καταρχήν πάρα πολύ. Και ανέδραψε και τους κανόνες τηλεόρασης. Δηλαδή. Τη προτάθηκε μια σούπερ δουλειά μετά από μια αποτυχία. Ναι, όντως. Ναι, είναι... αυτό έχει πολύ. Πάντως... Έχει βάση. Εννοείς τον Α. Βέβαια, κόπηκε είχε... η εκπομπή. Ναι, ότι είχε μετά... κοπεί. Δεν πήγαινε καλά δηλαδή εκείνη η εκπομπή. Έτσι, γι' αυτό κόπηκε. Βέβαια, το κουτσομπολιό θέλει και λέει. Νόμιζα ότι επειδή ήταν και πολύ έξοδο. Ήταν και πολύ έξοδο. Εντάξει, ήταν και πολύ έξοδο, αλλά ανέφερε νούμερα. Δεν πήγε καλά στις τηλεθεάσεις. Πάντως το κουτσομπολιό θέλει. Και μέσα, μετά από αυτό, καταπληκτική τύχη όμως. Της ανοίγει ο δρόμος για μια μεγάλη τεράστια, ας πούμε, ευκαιρία. Μα ήταν ένα από τα ονόματα που είχαν πέσει στο τραπέζι. Εδώ και καιρό. Εδώ και πάρα πολύ. Πριν το πρόγραμμα της Νάγια Ζαρίφη. Εγώ ξέρω. Ήταν μια πρόταση του
Γιώργου Λεβέντη. Ναι. Να... Ξέρω ότι και του χρόνου θα είναι εκεί. Είναι βέβαια, ήδη ναι, αποφασισμένο. Έχει υπογράψει μέχρι του χρόνου το συμβολαιό της. Ωραία. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν στη Βίκυ. Ένα πλάσμα χαρούμενο, ευχάριστο, με καλή διάθεση για όλα. Θετικό. Και να ευχαριστήσουμε θετικό για ότι μας έδωσε έτσι λίγο από τον χρόνο της. Για να δούμε πού πηγαίνουμε τώρα. Πόσο χρόνο έχω για τις διαφημίσεις, πείτε μου. Διότι έχουμε ένα άλλο κορίτσι. Εξίσου χαρούμενο, ευδιάθετο. Έχω 4 λεπτά ολόκληρα. Προσέξτε. Τι λένε. Με κοιτάει τώρα και γελάει απέναντί μου. Θέλω να σας παρουσιάσω μία γυναίκα η οποία είναι μοναδική στην Ελλάδα για ένα και μόνο καταρχήν, εκτός όλων των άλλων που κάνει. Έχετε ακούσει ποτέ για γυναίκα Ελληνίδα Κασκαντέρ? Κι όμως έχουμε μία και μοναδική Ελληνίδα, την Μαρίτα Ρίτζη. Η Μαρίτα λοιπόν, θέλω να δείτε τώρα ένα βίντεο εισαγωγικό, να καταλάβετε τι κάνει η σημερινή μας καλεσμένη και αμέσως μετά είναι εδώ έτοιμη σε όλους τους συνεργάτες μου να απαντήσει σε πολύ δύσκολες ερωτήσεις που θα της θέσουμε. Διότι η ζωή της είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη έτσι κι αλλιώς. Πάμε στο βίντεο. Μαρίτα Ρίτζη είναι η μοναδική γυναίκα Κασκαντέρ στην Ελλάδα, η οποία έκανε επάγγελμα την τρέλα της για επικίνδυνα πράγματα. Αγαπάει την ταχύτητα, τα γρήγορα αμάξια και τις μηχανές και σε ηλικία μόλις 14 ετών τολμάει να οδηγήσει την πρώτη της μηχανή. Ζήλεψα τα αγόρια της ηλικίας μου. Κάνανε κόντρες, ανεβαίνανε, κατεβαίνανε σκαλιά και λέω δεν μπορεί, μόνο εσείς θα μπορείτε να το κάνετε. Θα μπορώ κι εγώ. Ανεβαίνει στη μηχανή της και νιώθει ελεύθερη. Ένιωθα τον αέρα καθώς οδηγούσα να με χτυπάει και ένιωθα υπέροχα και κατάλαβα πραγματικά ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι μηχανές. Και έτσι ασχολήθηκα και με μεγαλύτερες και έχω οδηγήσει μέχρι και 1000-1100. Δεν έχω πρόβλημα στα κυβικά πια. Ο κίνδυνος είναι μια λέξη άγνωστη για αυτή. Και γι' αυτό τολμάει να δοκιμάσει διάφορα πράγματα πάνω στη μηχανή της. Οι άντρες οδηγοί όταν τη συναντάνε την αντιμετωπίζουν με θαυμασμό και αμέσως γίνεται το επίκεντρο της προσοχής. Δεν είναι εύκολο να δει σήμερα μια γυναίκα με μεγάλη μηχανή και ειδικά στο δρόμο. Πραγματικά είναι πολύ σπάνιο. Όταν βλέπουν λοιπόν μια γυναίκα η οποία δεν φοράει και κράνος και δείχνει ότι πραγματικά είναι γυναίκα, τρελαίνονται, δεν ξέρω, κάτι παθαίνουν. Φωνάζουν, κορίτσι μου που πας, έλα πάρε με μαζί σου, ξέρεις, και κάτι τέτοια τρελά. Όπως και να το κάνουμε, μια γυναίκα με μια μεγάλη μηχανή πάντα είναι το επίκεντρο. Η Μαρίτα για 3 ολόκληρα χρόνια, και ενώ βρισκόταν στην Αυστραλία, εκτελούσε χρέη Κασκαντέρ. Αν και η μεγάλη της αγάπη είναι η ηθοποιία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σύρο και όταν ήταν 6 ετών, η δάσκαλή της πρότεινε να πρωταγωνιστήσει σε διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό ήταν το ερέθισμα για να συνειδητοποιήσει ότι το επάγγελμα του ηθοποιού είναι αυτό που θα ακολουθήσει στη ζωή της. Εδώ και 15 χρόνια υπηρετεί το θεατρικό σανίδι, αλλά έχει κάνει και διάφορες εμφανίσεις σε πολλά σίριαλ, όπως το «Καλημέρα Ζωή». Όλα εδώ πληρώνονται. Βάζω. Δεν έχει άδικο, δεν συμφωνείς? Τι πες? Δεν θυμάσαι? Και η πολυκατοικία. Έλα Χουνελάκη μου, εγώ θα σε βοηθήσω να με ξαναθυμηθείς. Θα πάμε στη μεζονέτα μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σταματήστε να πέσετε με τα νεύρα μας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αστεία. Σεβαστείτε τον πόνο μας. Πάμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν μπορούσα να σας αποζημιώσω για αυτή την κατάσταση με μια πρόσκληση σε δείπνο. Όσο θα μιλάμε. Μάλιστα, για να δούμε ένα χειροκρότημα λοιπόν για τη Μαρίτα Ρίτζη. Ωραία μουσική. Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Ανούλα. Καλώς σε βρήκα. Τη γνωρίσαμε λοιπόν από το Καλημέρα Ζωή. Τη γνωρίσαμε από την πολυκατοικία. Τελικά, σας αρέσει πιο πολύ Κασκαντέρ ή ηθοποιός? Και τα δύο. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Δεν συνδυάζονται. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυαστούν και τα δύο. Πολύ δύσκολο. Αλλά στο εξωτερικό συνδυάστηκαν άνετα.
Και ήταν πολύ καλά. Ναι. Κοίταξε τώρα, πόσο χρόνο έχω για τις διαφημίσεις. Γιατί. Έχω χρόνο. Δεν έχω. Να πάω τώρα δηλαδή για διαφημίσεις, παιδιά. Έχεις κάνει πολύ επικίνδυνα πράγματα στη ζωή σου. Ναι, συνέχεια κάνω. Συνέχεια κάνεις. Όλη μου ζωή είναι επικίνδυνη. Πότε το κατάλαβες ότι έτσι ήθελες να ζήσεις τόσο επικίνδυνα. Από μικρή. Δηλαδή. Από 11, 12, 13 χρονών. Πώς το κατάλαβες. Από τις μηχανές. Καβάλισες από 11 χρονών. Ναι. Μικρό όμως, έτσι. Μην φανταστείς μεγάλη μηχανή 11 χρονών. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο που έχεις κάνει στη ζωή σου. 127 μέτρα έχω πηδήξει. Μάμα μία. Ναι. 127 μέτρα. Αυτό είναι για τίτλο. Κάτω, γράψτε το. 127 μέτρα. Από πού, πώς, τι, πες μας, τι σημαίνει έχω πηδήξει 127 μέτρα. Κοίταξε, έπρεπε να ντουμπλάρουν εμένα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, γιατί υποτίθεται ότι θα αυτοκτονούσα. Ήμουν μια τρελή γυναίκα. Από 127 μέτρα. 117, 127, τώρα θα σε γελάσω, ναι. Έτσι. Ναι, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Αλλά το έκανα μόνη μου. Το έκανα εγώ. Και πώς δηλαδή, από πολυκατοικία, όχι ουρανοξύστη. Από ουρανοξύστη. Ελεύθερη πτώση, όχι μου, δεν με. Από ουρανοξύστη, ναι. Λοιπόν, έχουμε να δείξουμε και πολλά πλάνα δικά σου για να καταλάβει ο κόσμος τι κάνεις. Okay. Άρα, γρήγορες τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Το διαγωνισμό μας όμως πρώτα, γιατί ένα αυτοκίνητο είναι ήδη εδώ στο πλατό και περιμένει έναν τυχερό. Για ένα μήνα ο διαγωνισμός. Βλέπετε και τηλεφωνείτε αμέσως για να μπείτε στην λίστα. Για να κληρωθείτε. 90 11 51 51 30. Από το σταθερό και από κινητό γράφετε μπορώ. Το όνομά σας 54990 το στέλνετε. Θέλω να σας πω ότι κάθε εβδομάδα θα βγάζουμε τυχερούς, θα κληρώνουμε, που θα δούμε ποιος θα είναι ο υπερτυχερός για το τέλος του διαγωνισμού μας. Ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν βλέπω καλά. Μια ολόκληρη καρτέλα. Δείξτε το αυτοκίνητο να καταλάβει ο κόσμος τι πρόκειται δώρο να πάρει, τι κλειδί θα πάρει στο χέρι. Διαφημίσεις. Το παιδί σας τραγουδάει, χορεύει, είναι γεννημένος καλλιτέχνης, έχει ταλέντο στον αθλητισμό, έχει κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8012-112. Μπορώ με την Άννα Δρούσα, καθημέρα, στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν με την φίλη μας που αγαπάει πάρα πολύ τα επικίνδυνα παιχνίδια, Μαρίτα. Ακριβώς. Θέλω να δούμε Κασκαντέρ. Η μοναδική Ελληνίδα, Κασκαντέρ. Μάλλον. Δεν υπάρχει άλλη. Όχι, από ό,τι πόσο χρονών είσαι. Είμαι πάνω από 30, κάτω από 35. Παιδιά, βάλτε λίγο air condition, γιατί έχει ζέστη εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά πλάνα. Μπράβο, κοίτα, ήδη βλέπουμε τι κάνετε εσείς Κασκαντέρ. Μας λες εδώ λοιπόν ότι αυτό το έχεις κάνει. Ουσιαστικά τι είναι αυτό δηλαδή. Αυτό βασικά έχεις τη φωτιά πάνω σου, πάνω στα ρούχα τα ήδη υπάρχοντα αυτά που φοράς. Ναι. Απλά υπάρχει πάμε μια να το ξαναδούμε, παιδιά, αν μπορούμε. Υπάρχει μια ειδική πάστα που βάζουμε πάνω στα ρούχα ή στο κορμί μας ή στο μαλλί, οπουδήποτε. Εντάξει, και έτσι το κάνουμε και εμείς όμως αυτό το πράγμα. Άρα δεν είναι επικίνδυνο, μου λες τώρα, έτσι. Δεν είναι και τόσο επικίνδυνο για μας. Ναι. Πασαλίβεσαι με αυτή την πάστα. Ναι. Και στα μαλλιά. Και στο μαλλί. Για να μην πιάσει φωτιά. Δηλαδή το μαλλί κινδυνεύει πρώτα απ' όλα. Ναι. Έτσι να καεί από τη στιγμή που περνάς. Μα αφού φοράς αυτά τα ρούχα, πού πασαλίβεσαι, πάνω από τα ρούχα. Όχι, αν θα περάσεις με μηχανή που εγώ αυτό έκανα, που πέρασα από φωτιά, από στεφάνι φωτιά, έπρεπε οπωσδήποτε να προστατεύσω το μαλλί μου, διότι κάπου θα πιανε φωτιά. Ναι. Οπότε βάζεις και στο μαλλί. Και έχεις ανέβει και σε αυτό που βλέπουμε τώρα, με μηχανή με φωτιά. Ναι. Μάλιστα. Και εκείνη την ώρα δεν καίγεσαι για ποιο λόγο. Μη φανταστείς ότι είναι πάρα πολύ η ώρα που έχεις τη φωτιά πάνω σου. Έτσι μιλάμε για 1-1,5 λεπτό, τόσο περίπου αντέχει. Πέσει το νερό μετά και σβήνουν όλα. Ατυχήματα σου έχουν στηβεί κατά για όλο αυτού. Όχι. Εγκάβματα. Εγκάβματα. Ούτε εγκάβματα, όχι. Ατύχημα μπορώ να πω ότι είχα χτυπήσει μία φορά τον αγκώνα μου, αλλά εντάξει, ήταν από προσεξία δική μου. Δεν είμαστε Κασκαντέρ. Πάμε να δούμε κι άλλο επικίνδυνο, παιδιά. Έχουμε να σας δείξουμε τώρα. Εδώ, με μηχανές. Το έκανε, πήγαμε και στο Αλού Φαν Πάρκ, θα το δούμε σε λίγο. Αχ, ήταν καταπληκτικά, παιδιά. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Το Αλού Φαν Πάρκ το διασκέδασε. Εντάξει, εδώ, εδώ ουσιαστικά είναι. Σούζα. Είναι κάτι πολύ απλό. Πόση ώρα μπορείς να πας μόνο με σούζα, έτσι. Ανάλογα το πόσο θα κεντρήσεις τη μηχανή, το βάρος του κορμιού σου. Α. Να μην κάνεις πολύ πίσω, να την κρατάς τη μηχανή όρθια. Και από εκεί και πέρα τα πάντα τα κάνουμε με το αμπραγιάζ. Το κάνεις και με συνεπιπάτη. Όχι, δεν το έχω τολμήσει. Πόση ώρα είσαι, Σούζα, πόση ώρα, το μέγιστο.
Το μέγιστο δεν το έχω χρονομετρήσει. 40 δεύτερα, 50, ένα λεπτό. Α, γιατί εγώ θα έλεγα να πας έτσι κανένα μισάωρο. Όχι, για όνομα του Θεού. Καλό. Πάμε σε επόμενο δύσκολο που κάνει η αγαπημένη μας Μαρίτα, η οποία τολμά τη δυσκολία. Θέλω, εσύ έχεις την αίσθηση του φόβου? Όχι. Γιατί αν την είχα, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Μου αρέσει έτσι να ανεβάζω την αδρεναλίνη μου. Νιώθω δυνατή, νιώθω ελεύθερη, νιώθω τα πάντα. Ο φίλος τι λέει για αυτά? Ο φίλος μου. Έχεις φίλο? Πρέπει να το πω. Έχω πολλούς φίλους και φίλες. Όχι, ρε παιδί μου. Ο δικός άνθρωπος που νοιάζεται, μη σε χάσει. Η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, ερωτάς, όχι, εντάξει. Είμαι δοσμένη στη δουλειά μου προς το παρόν. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η δουλειά μου. Δεν σε πλησιάζουν, γιατί φοβούνται, μήπως. Γιατί σε βλέπουν δυναμική, έτσι, μια γυναίκα η οποία... Για πες μου κάτι. Βασικά βλέπουν τα κόκκινα τα κούνια, κατάλαβες τι γίνεται και σου λέει. Αυτά τα έχω πάρει από το θέατρο, παιδιά, όταν έκανα τώρα το χειμώνα την... Στο 8 νεφρά μου, τη Μαγδαληνή. Φοράγε κόκκινα παπούτσια στη σκηνή, οπότε μου είχε κάτσει. Μετά το πήρε τον άλλο, του λέει να κάτσε πίσω στη Σούζα. Και ο άλλο δεν ανέβηκε ποτέ. Οπότε σου λέει, άστο καλύτερα. Πιστεύει πάντω ότι οι άντρε έτσι διστάζουν, σε πλησιάζουν, σε βλέπουν δυναμική. Μια γυναίκα που τολμάει, που ρίψω κινδυνεύει. Που... Εσύ τι γάλεγε σε μια γυναίκα? Όχι, ρωτάω εσένα, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρει εσύ. Πώ αντιμετωπίζουν οι άντρε? Έχει δίκιο ο Γιώργο. Κοίταξε. Είναι λίγο επιφυλακτική. Ναι, μη δες. Να σε πάρει με τη μηχανή. Είναι λίγο επιφυλακτική. Φοβούνται καταρχήν μια γυναίκα που οδηγεί. Φοβούνται μόνο να καθίσουν πάνω. Μια γυναίκα που μπορεί, γιατί εσύ κάνεις και bodybuilding. Ναι. Το κορμί σου, σήκω λίγο. Σήκω λίγο για να σου πω τι εννοώ. Τι, να δω, κοίτα τώρα, αυτό το κορμί όταν το βλέπεις έτσι γυμνασμένο, λες, άμα τις κάνω και τις πω οτιδήποτε, μπορεί να μου γυρίσει μία ανάποδη ανά πάσα στιγμή και δεν μπορεί ένας άντρας να νιώσει πιο δυνατός απέναντί σου. Και προχωράς και λίγο και λες, ένας στους δύο είναι γυμνασμένος. Τώρα, τι? Λέω, πας και προχωράς και παρακάτω και λες, αυτή είναι πιο γυμνασμένη από μένα και αυτά και μετά έχεις και το κόμπλεξ, έτσι πάει. Να, τα κόμπλεξ, αυτά είναι τα γνωστά. Πες μου, ποιος άντρας θα μπορέσει να σταθεί δίπλα σου που δεν έχει αντίστοιχα και αυτός τουλάχιστον γυμνασμένο κορμί, έχει δίκιο. Κοίταξε, μ' αρέσουν τα γυμνασμένα κορμιά. Καταρχήν να κατοικούμε στο κορμί μας και να μην το ξεχνάμε, έτσι, ποτέ. Μέχρι που να φύγουμε από αυτή τη ζωή, έχουμε αυτό το κορμί και θα πρέπει λίγο να το φροντίζουμε, να το περιποιούμαστε, έτσι, δεν είναι? Έχουμε παιδιά και άλλα επικίνδυνα να δείξουμε, σας παρακαλώ. Ωραία, για πάμε, για πάμε. Να δούμε κι άλλα, να μας πεις αν το έχεις κάνει. Τι είναι? Εδώ. Αυτό που μας έλεγες ότι έχεις επιδείξει από 127 μέτρα. Κοίτα, για πες μας, μίλησέ μας για την αίσθηση αυτή τώρα, το ότι... Της ελευθερίας. Βάζεις πιστολές και δίνεις μία και φεύγεις. Είναι και πας η ελευθερία. Εντάξει. Την ώρα που πέφτεις άνα μου, νιώθεις όλο τον κόσμο δικό σου. Ότι είσαι αρχικόπουλο. Ότι είσαι απελευθερωμένη. Είστε δεμένοι εδώ πέρα τώρα, όχι, έτσι? Όχι. Αυτό που κάνει ο... Ελεύθερη. Είναι ελεύθερη, ο φεύγει από έναν ουρανοξύστη και πάει στον άλλον. Ναι, είναι που πίδημα. Που είναι, ας πούμε, πόσα μέτρα. Είναι πίδημα. Πρέπει να είναι γύρω στα 4-4,5 μέτρα. Πληρώνεστε αυτό καλά άνοιγμα για αυτό το πράγμα? Σας πληρώνουν καλά? Στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Δηλαδή? 5 μέτρα άλμα. Για μία σκηνή μπορεί να είναι και 10-15.000 ευρώ. Κοίτα όμως τι από κάτω υπάρχει. Παιδιά, όμως, τι υπήρχε από κάτω? Υπάρχει ένα βάθος απίστευτο, ένα κενό το οποίο έτσι... Αυτό δηλαδή, θέλω να πω. Δηλαδή, κάνεις σάλτο στο θάνατο. Εντάξει. Περνάς στο κενό βασικά. Εάν δεν υπολογίσεις και αν δεν σκεφτείς το τι υπάρχει από κάτω, ναι, είναι σαν να πηδήξεις κανονικά σε... Μαρίτα μου, εσύ σκέφτεσαι τι υπάρχει από κάτω? Όχι. Ποτέ. Δηλαδή, εσύ αυτό μπορείς να το κάνεις, να φύγεις ναι, από... άνετα. Άνετα. Σε 4 μέτρα που ύψος είναι 120 μέτρα, όπως μας είπες. Ναι. Και πηδάς από τη μία οροφή στην άλλη. Όταν κάτω έχεις 120 μέτρα... Δεν το κοιτάς αυτό. Δεν το συγκεντρώνεσαι. Κοιτάς. Πρέπει να συγκεντρωθείς πάρα πολύ σε αυτό που κάνεις. Και χρειάζεσαι και κάποιο χρόνο για να κάνεις μια σκηνή δύσκολη. Και τι νιώθεις για τον εαυτό σου μετά? Δύναμη. Απίστευτη δύναμη. Νιώθω ότι ξεπερνάω τον εαυτό μου καταρχήν. Αυτό είναι που μου αρέσει. Ότι ξεπερνάω τα πάντα. Σκόβω τα πόδια. Σκόβω τα πόδια από το βλέπεις. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να πεθάνεις, να σκοτωθείς? Άννα μου, αν θα το σκεφτόμουν, δεν θα το έκανα. Βέβαια, εντάξει. Καμιά φορά λέω ότι κοντράρω τον εαυτό μου έτσι στο θάνατο. Βάζω στοίχημα. Δεν με φοβίζει τίποτα. Αυτό είναι τίποτα δεν συγκινεί. Με φοβίζει. Δεν με συγκινεί αυτό. Απλά μου αρέσει να νιώθω αυτή τη δύναμη. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Δηλαδή έρχεται από τη δύναμη που νιώθεις όταν είναι κάνεις... Είναι συγκίνηση. Πώς νιώθεις υπέροχα με ένα ωραίο φόρεμα καινούριο. Πώς νιώθεις υπέροχα με ένα ωραίο κόσμημα που θα σου χαρίσουν. Οι γονείς τι σου λένε? Όταν είπες θα γίνεις κασκαντέρ, τι σου είπαν?
Η μητέρα μου είπε: Εδώ είδα και έπαθα να γίνει ηθοποιό και να το χωνέψω. Άντε, το έφαγα. Το ηθοποιηλίκι το έφαγα. Το κασκαντεριλίκι, κορίτσι μου. Τι το ήθελε, θα συνεχίσει αυτό, Αν θα υπάρξουν δύσκολε σκηνέ στην καριέρα μου τώρα εδώ στην Ελλάδα, βεβαίω και θα τι κάνω και ήδη υπάρχει και μία σκηνή που πέφτω από τον Ιστιμό τη Κορίνθου. Σε μία ταινία που ξεκινάω τώρα. Και πώ θα είναι αυτό, κινηματογραφική. Δηλαδή, θα είσαι δεμένη. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Πόσα μέτρα. Πρέπει να είναι γύρω στα 80-87 από την κάτω πλατφόρμα. Αλλού Φαν Πάρκ. Πάμε να δούμε τι έκανες για μας. Αχ, ναι. Μαρίτα Ιρίτζη και δοκίμασα μόλις τώρα το 5G. Θα δούμε και όλα τα παιχνίδια μαζί, να δούμε ποιο είναι το πιο δύσκολο, το πιο difficult. Ελάτε μαζί μου να τα δοκιμάσουμε όλα. Ελάτε φίλοι μου. Η Μαρίτα Ιρίτζη είναι μια γυναίκα που της αρέσει να ζει επικίνδυνα. Κάθε μέρα να ζητάει τρόπους που θα κάνουν την αδρεναλίνη της να χτυπήσει κόκκινο. Μαρίτα μου, τι σημαίνει η αδρεναλίνη για σένα? Αχ, είναι αυτό όταν το στομάχι σου σε σφίγγει, έτσι το νιώθεις αυτό το κάψιμο και είναι αυτό που παίρνεις έτσι ενέργεια, δύναμη, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ να ανεβάζω την αδρεναλίνη μου, πάρα πάρα πολύ. Λέξη κίνδυνο την εξητάρει από παιδί και γι' αυτό έχει τολμήσει να πηδήξει από 65 μέτρα ύψος και έχει περάσει μέσα από σπασμένα γυαλιά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μ' αρέσει να ρυψοκινδυνεύω, μ' αρέσουν τα δύσκολα, δεν μ' αρέσουν οι εύκολες καταστάσεις και ειδικά όταν τα καταφέρνω εκεί είναι που τρελαίνομαι. Λοιπόν, μόλις δοκίμασα το 6G. Είναι ένα απίστευτο παιχνίδι, παιδιά, που σου ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Όλοι να κάνετε αυτό το παιχνίδι, είναι πραγματικά είναι καταπληκτικό. Είμαστε στο Αλού Φαν Πάρκ και θα δοκιμάσουμε όλα τα παιχνίδια. Ελάτε μαζί μου, ελάτε! Προσπαθεί και επιδιώκει να ζει την κάθε μέρα της έντονα και να ζητάει συνέχεια νέες προκλήσεις. Νιώθεις πιο ελεύθερος άνθρωπος όταν κάνεις κάποιες extreme καταστάσεις? Πάντα. Είμαι γεννημένη, πιστεύω, για extreme καταστάσεις εγώ. Δεν το βάζω κάτω εύκολα, μου αρέσουν τα δύσκολα. Πάντα, σε όλη μου τη ζωή. Είμαστε στο Shock Tower. Πάμε να νιώσουμε έτσι λίγο την αδρεναλίνη μας να ανέβει στα ύψη. Κίνδυνος είναι ο καλύτερος της φίλος και γι' αυτό θέλει πολύ σύντομα να πραγματοποιήσει μία επιθυμία της. Θέλω να κάνω ελεύθερη πτώση. Θέλω να πέσω από αεροπλάνο ή από ελικόπτερο με αλεξίπτωτο και να φύγω στον αέρα. Είναι τέλειο. Μαρίτα Ρίτζη, λοιπόν, το κορίτσι που δεν φοβάται σε τίποτα. Όχι. Δεν έχω γνωρίσει, πρώτη φορά γνωρίζω άνθρωπο. Σοβαρά. Δεν φοβάται τίποτα. Φοβάται από την ηλικία του, πρώτα απ' όλα. Φοβάται. Α, μόνο. Τι θέλεις εσύ? Πηδάς από τα ταράτσα, από τα ράτσα σε ταράτσα, μέσα από μηχανές και σε ρώτησε την ηλικία σου και λες είμαι από τόσο. Γιατί να σου πω, δεν κατάλαβα. Δεν είπα μόνο. Επιτέλου, από ηλικία σε ηλικία. Να σου πω, Ρίτζη, έχει αρνηθεί τίποτα από όλα αυτά που σου έχουν ζητήσει ω κασκαντέρ και τα λοιπά, όχι ω ηθοποιό? Όχι. Όχι. Ναι. Το κάθε διαφορετικό πράγμα που κάνω είναι πρόκληση για μένα. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που ακόμα δεν έχεις κάνει και είναι στόχος σου? Δύσκολο. Πολύ δύσκολο να... και θέλεις να το πετύχεις. Το skydiving. Δηλαδή, εξήγησέ μας. Δηλαδή, ανεβαίνεις σε ένα ελικόπτερο ή αεροπλανάκι. Ναι. Σε πάει βόλτα γύρω στα 10.000, 12.000 ή 13.000 πόδια. Μάλιστα. Και πέφτεις. Πέφτεις χωρίς τίποτα. Πέφτεις στο κενό με αλεξίπτωτο και κάνεις τις βόλτες σου, κάνεις το χαβαλέ σου και οπότε θέλεις ανοίγεις. Εσύ κάνεις πολύ χαβαλέ, δηλαδή. Πέφτεις στο χαβαλέ σου. Τι λες τώρα, θέλεις να σε πάρω μαζί μου να πέσουμε μια μέρα να δει? Ούτε για αστείο. Ούτε γιατί. Δεν ξέρω. Δεν σε ψήνω δηλαδή με τίποτα. Είμαι πολύ συντηρητικό άτομο. Για κοίτα που θα μας βάλει τώρα. Είναι αδρεναλίνη τύπησα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χάνεις, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή αυτό που νιώθω. Τι προλαβαίνεις, δεν ζαλίζεσαι, κουτρουβαλίζεσαι. Δεν ζαλίζεσαι, ούτε κουτρουβαλίζεσαι. Λοιπόν, άστινα, τίποτα δεν κάνεις. Άστινα, στον αέρα, στα 10.000 πόδια. Ξέρεις τι είναι να κοιτάς τη γη από κάτω και εσύ να πετάς.
Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Και να μην ξέρεις πώς θα φτάσεις. Λοιπόν, και να μην ξέρεις πώς θα φτάσεις. Τώρα πέφτω. Να τα ανοίξω τώρα ή να τα ανοίξω σε λίγο. Οπότε, σαν τι άλλο να σου πει στη ζωή από εκεί πέρα, όταν έχεις αυτές τις δυνατές συγκινήσεις, έτσι. Ναι. Εδώ ψάχνουμε να φάμε λίγο σοκολάτα για να νιώσουμε λίγο συγκίνηση. Εσένα πια, γι' αυτό σου, τι ερωτευμένη. Μα μπορεί τώρα να βρεθεί άντρας να της δώσει αυτό το κομμάτι. Εκεί στον ουρανό, κανένα που απεδείξει μαζί της. Λες να είναι κανένα άγγελο, ξέρει να φτιάξει. Κανένα κασκάντα, στον ουρανό θα τον βρω. Εντάξει, αν είναι, τον βρω στον ουρανό τον άντρα. Αυτό, η απογείωσή σου είναι να τη βρείτε στον ουρανό, εσεί. Να τα κάνετε όλοι και να πετάτε. Μια σκηνή, α τα ακούσει ο Ζερβό. Τώρα μιλάμε να συνεργαστούμε και με τον ίδιο τον Ζερβό. Α τα ακούσει να το. Καλή επιτυχία, Μαρίτα μου. Σε όλα σου τα σχέδια από εδώ και πέρα και ω ηθοποιό και ω κασκαντέρ. Γιατί συνδυάζει που λέμε. Τα δύο σε ένα. Ακριβώ. Κάνω τι δύσκολε σκηνέ μόνη μου. Δεν έχω ανάγκη. Λοιπόν, μείνε μαζί μα για να ακούσει για τον Μάικλ Τζάκσον τον θαυμάζει. Πάρα πολύ από παρότι μικρό είχαν γίνει γνωστά όλα αυτά που είχαν γίνει γνωστά για τη ζωή του, για τις ιδιομορφίες του, για όλη αυτή την ανομαλία που είχε. Καμιά φορά δεν φταίει ο άνθρωπος. Ποιος φταίει? Φταίνε οι κακοί φίλοι, οι αναστροφές, ίσως κάποιες ουσίες, ίσως ο τρόπος, δηλαδή, μεγάλωσε. Ο τρόπος μεγάλωσε. Λοιπόν, είναι εδώ ο συνεργάτης μας, ο Χάρης ο Ξενάρης. Χάρη μου, κάτι έχει γίνει με τον Μάικλ Τζάκσον. Έβγαλε σε δημοπρασία τα υπάρχοντά του. Ουσιαστικά του έβγαλαν σε δημοπρασία του τα υπάρχοντά του. Του έβγαλαν. Γιατί, τι έγινε, του, Χάρη? Γιατί το σπίτι του στην Everland, η οποία έχει κατασχεθεί ουσιαστικά. Για να δούμε τα πλάνα να αρχίσουμε να βλέπουμε. Μπράβο. Εδώ είναι αντικείμενα. Εδώ είναι αντικείμενα από το σπίτι του. Βλέπουμε βέβαια και τις ιδιορυθμίες του καλλιτέχνη. Βλέπουμε πολύ βαριά επίπλωση. Αυτό είναι μία κούνια. Μόνο του Μάικλ Τζάκσον θα μπορούσαν να ήταν αυτά. Πραγματικά. Είναι σε όλη την έπαυλη, αυτή την τεράστια. Είναι σε αυτή την τεράστια έπαυλη που ήταν και θεματικό πάρκο και ζωολογικό κήπο και είχε τα πάντα μέσα. Και εκεί απομονώνουν και τα παιδάκια. 2.000 κομμάτια βγήκαν σε δημοπρασία. Δεν περιμένουν. Ότι αυτός είναι ένας θρόνος. Ο θρόνος του. Με βελούδο, είναι πίχρυσος. Ωστόσο, αυτός ο θρόνος κοστολογείται μόλις 2.500 δολάρια. Μάλιστα. Κόψω χρονιά. Καλά, με συγχωρείς, τόσο χρυσό που είχε πάνω. Για πάμε να δούμε και άλλα αντικείμενα. Αυτή είναι η πύλη της Neverland. Επίχρηση και αυτή και έχει στη μέση και το εθνόσημο της Βρετανίας, η οποία... Δηλαδή, τι έγινε αυτός, του τα βγάζουν στο σφυρί? Του τα εμπιστεύτηκε σε μια εταιρεία δημοπρασιών για να του τα φυλάξει, για να του τα προστατεύει. Ναι. Αλλά επειδή είχε πάνω από 20 εκατομμύρια χρέη ο Τζάκσον, τα οποία δεν μπόρεσε να αποπληρώσει. Και πώς έγιναν αυτά τα χρέη? Τα χρέη έγιναν ουσιαστικά από δάνεια που είχε κάνει και από το γεγονός ότι κανόνιζε συναυλίες στις οποίες δεν πήγαινε. Άρα δεν έβγαζε τα λεφτά. Όλα αυτά. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε μία απομίμηση ουσιαστικά. Τη φορά και κάθε. Βασιλικής κάπας, η οποία είναι βελούδινη και η οποία κοστίζει 500 δολάρια. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα κοστούμι από το βίντεο κλιπ του Remember the Time, το οποίο κοστολογείται γύρω στα 600 δολάρια. Βλέπουμε ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ουσιαστικά, αυτοί που έβγαλαν σε δημοπρασία τα αντικείμενα αυτά ήθελαν απλώς να βγάλουν τα χρέη του Μάικλ Τζάκσον. Τίποτα περισσότερο. Το στέμα αυτό κοστίζει 1.500 δολάρια. Να το πάρουμε, Χάρη. Να δούμε βίντεο 2 λεπτά λοιπόν με τα υπόλοιπα αντικείμενα. Φύγαμε. Μάικλ Τζάκσον, βίντεο. Οι αλλεπάλληλες δικαστικές περιπέτειες με κατηγορίες για αποπλάνηση ανηλίκων, ο εθισμός σε υπνοτικά χάπια και ναρκωτικές ουσίες, αθετήσεις συμφωνιών για συναυλίες και επιχειρηματικές αστοχίες έφεραν τον 50χρονο βασιλιά της pop σε δεινή οικονομική θέση. Δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων που δεν εξοφλήθηκαν οδήγησαν στο κλείσιμο του θεματικού πάρκου και ράντσου του Μάικλ Τζάκσον. Ο τραγουδιστής και επιχειρηματίας, για να αποφύγει την κατάσχεση της κινητής περιουσίας του, την διέθεσε για πληστηριασμό στον Νίκο Τζούλιενς, ο οποίος τη βγάζει στο σφυρί με στόχο να συγκεντρωθούν έως 20 εκατομμύρια δολάρια. Στους 5 πολυσέλιδους καταλόγους της δημοπρασίας περιλαμβάνονται περισσότερα από 2.000 κομμάτια από βαριά επίπλωση, μουσικά όργανα, πίνακες ζωγραφικής, συντριβάνια και σκαλιστά κομψοτεχνήματα, έως κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, άμαξες εποχής και πολυτελή αυτοκίνητα όπως αυτή η Rolls-Royce του 1999 αξίας τουλάχιστον 160.000 δολαρίων. Πολλά αντικείμενα όπως ρούχα και βραβεία καταγράφουν την καλλιτεχνική ιστορία του Τζάκσον. On this table here, you'll see that amazing jacket from the Victory Tour. Truly, extremely heavy jacket with the epaulettes and the sash. Michael was also known for the sash. That jacket we estimate 15,000 to 20,000. It's actually probably one of the more expensive items that we have in the sale. Όσο για τα υπόλοιπα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ακόμη και ένας βασιλιάς θα ζήλευε πολλά από αυτά τα κομμάτια. Όμως, αν σκεφτούμε τον εκκεντρικό χαρακτήρα του Μάικλ Τζάκσον και τις αιμονές του καλλιτέχνη,
δεν θα πρέπει να απορρίσουμε που βρέθηκαν στη συλλογή του. Καθόμασταν όλοι και θαυμάζαμε, έτσι, σαν χάνει, ας πούμε. Και έχουν περάσει τόσα λεφτά από τα χέρια του. Και τι γίνανε. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Μεσικά εγώ στεναχωρέθηκα. Ντροπή και ο κόσμος πεινάει. Ντροπή και αυτό θα δίνει για να κάνει χρόνους και... Ξυπασμένα πράγματα. Πάντως, έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Και προσπαθεί να σταματήσει τη δημοπρασία έστω και την τελευταία στιγμή. Άμα σε πάρει κάτι φορά. Η δημοπρασία γίνεται μέσω ίντερνετ. Μάλιστα. Οπότε έχει το χρόνο για να μπορέσει να τη ματαιώσει, αν τα καταφέρει. Αν τα καταφέρει. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Χάρη. Εδώ που τα λέμε, πρέπει να πάμε και εμείς σε διαφημίσεις. Αλλά πρώτα το διαγωνισμό μας. Ένα ολόκληρο αυτοκίνητο, δείτε το, είναι εδώ, περιμένει τον τυχερό του. Ένα μήνα θα κρατήσει ο διαγωνισμός μας. Τηλεφωνήστε σε αυτά τα τηλέφωνα που βλέπετε, γιατί αυτό το τηλέφωνο μπορεί. Αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να είναι δικό σας. 90-11-51-51-30. Σταθερό και κινητό γράφετε μπορώ. Όνομα και το στέλνετε στο 54-9-9-0. Διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Τρίμα. Δεν έχεις παρά να... Θέλω κι άλλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Μαρή Λιρίτζη για άλλη μια φορά. Παιδιά, καλή σήμερα, καλή γιορτούλα, καλή διασκέδαση. Και χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργηδες και τις Γιωργίες. Μια σπάνια γιορτή. Δεν έχουμε κανέναν Γιώργο, καμία Γιωργία. Φιλάκια πολλά, εμείς ραντεβού αύριο, όπως κάθε μέρα, ζωντανά κοντά σας.